Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Του Μπέου, είδες, διάβασες. Πάμε. Του Μπέου. Ο Μπέος, δεν ξέρω αν είναι του Μπέος, αλλά είναι ο Μπέος. Για χαρά. Και από την πρώτη Κυριακή, νομίζω. Τι θα κάνει. Ναι, ρε, εννοείται. Οι άνθρωποι θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλουμε φλόρους. Δεν θέλουμε καθώς πρέπει. Χωρίς προεκλογικό αγώνα. Θέλουμε μπρουτάλ τύπους. Λοιπόν. Ναι, έτσι είναι τώρα. Κοίταξε, ζητάει 1,5 εκατομμύριο ο Μπέος. Εσύ, η Πορτογαλία τέλος 1-0, σίγουρα. 1-0. 1,5 εκατομμύριο θέλει ο Μπέος για να δώσει το άθλημα του Βόλου. Και τώρα, κάτι για παραπάνω ακούγεται. Ένα 600, ένα 500, να του δώσει 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, τώρα με αυτού του λιγούριδε που έχει εκεί ο Ηρακλή, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Έχει μια περίπτωση ο Ηρακλή να μείνει αν βγει η Νέα Δημοκρατία. Άσερε, ποια Νέα Δημοκρατία να δει. Νέα Δημοκρατία, τι θα. Περιμένετε να βγει η Νέα Δημοκρατία να δείτε άσπρη μέρα, δηλαδή. Τόσο ηλίθι είστε. Ο Ηρακλής. Καλά, 70 χρόνια Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και περιμένετε, τι περιμένετε, ρε μαλάκι. Τι περίπτωση υπάρχει για να μείνει. Ό,τι εντολή πάρει απ' έξω, σταμάτα ρε, τι τρίκαλα κύρα. Ό,τι που είναι έξω είναι. Άντε παλιογύπτη τώρα εδώ πέρα. Έλληνες. Εγύπτη. Περίπτωση για να μην. Βράσε βρε Αιγύπτη τώρα. Θα βγει τώρα Νέα Δημοκρατία και θα βγει. Ό,τι πει η Μέρκελ, ό,τι που είναι οι άλλοι από πάνω θα βγει. Θα βγει η Νέα Δημοκρατία και έχει και φορά το σταλόνι τώρα. Δεν μας νοιάζει. Το Χριστάκη ο κομμουνιστή τον είπε ότι έχουμε εκπομπή. Το παιδί με έπαιρνε από την Κοπεχάγη και με ρωτούσε θα κάνετε μαρμίτα. Κομμουνιστή έπατε πλάκα τώρα γιατί τώρα αυτό.gr έχει απορροφηθεί από το μαρμίτα. Πώς το λένε, μαρμίτασπορτ.gr. Βρίζει ο Χατζινάκος τον κομμουνιστή. Ο κομμουνιστής βρίζει τον Χατζινάκο. Καταλαβαίνει. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνει. Δεν θέλω να υπάρχει πολιτική χρειά σε αυτό καθόλου. Καθόλου ούτε κι εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ραπτό.gr έγινε 10 χρόνια ένα μόνιμο site τη πλάκα. Δεν είχε καμία εξέλιξη. Ήρθε το μαρμίτα. Και καλό είναι για το ραπτό.gr να αναβαθμιστεί παίρνοντα το μαρμίτα. Αυτή είναι. Αλλά τώρα ραπτό που λέει για ένα site που σε προβάλλει 10 χρόνια δεν μπορεί να βγει και να λε ότι είναι τη πλάκα. Ένα site 10 χρόνια. Είναι λίγο σεβασμό να έχει. Ο καθόλου σεβασμό. Είναι ένα στο site. Φινάλε ή έπρεπε να το βοηθήσει τώρα από την αρχή. Τώρα τι να προλάβω να κλάσω τώρα εγώ τώρα τόσε ώρε. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Τέλο πάντων βρέθηκε ο Χατζινάκο, ο οποίο είναι πολύ καλό manager. Και να πω εγώ ότι με το μαρμίτα κάνουμε και κάποιε περιοδίε στην επαρχία. Μια από αυτέ πήγαμε χθε στην Δράμα. Στο Βούτορο. Μαλάκα, το μπουλούκι του Ραπτόπουλου. Τα μπουλούκια, δεν είναι τα μπουλούκια. Παλιά οι ηθοποιοί. Τα μπουλούκια, ναι. Ταινιάρα ο Θίασο του Αγγελόπουλου. Φιλέ. Μη το πα. Που σε θυμήθηκα προθέσει με το δασκαλάκι. Είδα για τρίτη φορά στη ζωή μου, τέταρτη, το ταξίδι στα Κύθρα. Εκπληκτικό Παπαγιανόπουλο, εκπληκτικό Κατράκι. Περίμενε. Το σκηνικό, τι το έχει πει ο Αγγελόπουλο με τον Παγιανόπουλο, το ξέρει. Το ξέρω. Ναι. Πριν πεθάνει. Ναι. Του λέει, όχι, τελειώνουν τα χειρίσματα. Ναι. Με το που τελειώνουν. Ναι. Του λέει, τι ηθοποιάρα είσαι εσύ, πού ήσουν κρυμμένο, και του λέει, εγώ εδώ ήμουν. Εσύ δεν με βλέπει. Ναι. Και μετά 4 μήνες πέθανε με τον Παγιανόπουλο. Μπράβο, μετά 4 μήνες. Στην Εγκαρσονιέρα. Ναι, ναι, το είχαμε πάρει το πέρα το λέγαμε. Παρεμπλούμε Κυριακή, πω αμνησία. Εδώ το λέγαμε. Ναι, εγώ το έργο αυτό. Εγώ τον Αγγελόπουλο δεν μπορώ να το δω γιατί είναι πολύ αργό. Εντάξει, ναι, είναι, εντάξει, αλλά είναι, έχει ποιητικές σκηνές. Εντάξει, εγώ θέλω λόγια, θέλω δράση. Εντάξει.
Δεν μπορώ να βλέπω τώρα τον Κατράκη να κάνει ένα τέταρτο να πάει 10 μέτρα, ξέρω, από το ένα δέντρο στο άλλο. Καλά είναι και ο Κατράκης, γενικά καλά το πάει. Ο Κατράκης. Άλλες είναι κάποιες άδειες σκηνές. Ναι, ο καπιτού Κατράκη είναι τσακαλίσια σκηνές. Εντάξει, Θεός χωρίστε. Εντάξει, 76 πει ο Κατράκης, 72. Ο Μαγιανόπουλος πήδηξαν μια χαρά. Ό,τι κινιόταν το είχαν πει ναι, σχέδιο. Ναι, ρε φίλε, πολύ ναι. Φίλε. Ο Κατράκης μου έλεγε ο Κολάτος δεν άφηνε, λέει, φιλική μέλισσα. Ήταν, λέει, σαβουρο τέτοιο. Λέω, γιατί δεν κολλάτε. Ο Κολάτος, επειδή είναι αριστοκράτης και επειδή μεγάλωσε εκεί κουκολονάκι κτλ., μπορεί να θεωρήσει μια γυναίκα πολύ όμορφη σαβούρα επειδή δεν είναι κοινωνική τάξη. Είναι μια χοντρή κοινωνική τάξη. Η σαβούρα δηλαδή για τον Κολάτο είναι υποκειμενική. Δηλαδή μπορεί να είναι 800 κιλά από την αριστοκρατία και να πει ο Κολάτος πήδηξε αριστοκρατικά. Ναι, ναι, και λέει, λέω, γιατί τώρα αυτό ο Κολάτος. Ένα λέει, τι πηδούσε λέει, ο Κατράκης. Λέει, κάποια λέει που ήταν στα παρασκήνια και έδινε σοκολάτες κτλ. Αυτή που είχε το φακό λέει κτλ. Ήταν ωραία. Καλά, μπορεί να είναι ωραία. Ήταν συνέδρια. Ούτε συνέδρια. Και ένα άλλο έλεγε ο Κολάτος όταν είχα πάει στην Ελλάδα. Έλεγε ότι η γυναίκα πάνω από 30 χρόνων είναι γριά. Πλάκα ρε μας κάνεις. Φύγε ο Κολάτος. Εντάξει. Sorry, συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Κοίταξε. Δεν είναι, αλλά η γυναίκα μετά την εμμητόπαυση είναι γριά. Και ο άντρας μετά τα 50 θεωρείται γέρος. Κακά τα ψέματα. Ό,τι και να κάνεις. Έτσι. Ναι, αυτό μετά όντως. Την εμμηνόπαυση η γυναίκα και μετά τα 50 ο άντρας, ό,τι και να κάνεις, γέρος λέγεσαι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, ό,τι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πήγαμε δράμα, τι είδαμε. Μόνο αυτό λίγο. Παιδιά, ας μας ενημερώσει κάποιος τι έκανε η Λάρισα στον Καναδά. Αυτό μόνο. Ναι. Α, ας πούμε μέσα ένα μηνυματάκι. Δεύτερο. Τι έκανε η Λάρισα στον Καναδά. Ο Μαλάτος μου είπε θα έρθει, δεν ήρθε. Αρχίζω και ανησυχώ, τον πήρα τηλέφωνο. Όχι, γιατί έκανε εκπομπή με τον Στέφανο. Έκανε εκπομπή με τον Στέφανο 12-2. Εγώ του είδα την Πέμπτη και ήταν μια χαρά. Και ο Παπαγιανόπουλο. Την Πέμπτη, εδώ τον άλλον το είχε το μεσημέρι, κάναμε χαβαλέ πλάκα και μα πάω σπίτι και μα φέρνει. Με αυτή τη λογική ρε, εσύ για όλου πρέπει να ανησυχεί. Κάτσε ρε, την Πέμπτη. Και ο Παπαγιανόπουλο ήταν καλά. Είναι ιστορία ο Μαλάτο και αυτό λέω. Στην καρέκλα με την κόμμα. Την Αλεξάνδρα. 22 χρονών η Αλεξάνδρα. Ωραίο ο Παπαγιανόπουλο. Ανιψιέ τη έλεγε. Τη γκομενίτσια. Ωραίο θάνατο. Πολύ καλό. Μπράβο, ρε φουβού. Λοιπόν, αν ο Μαλάτος είναι καλά, ζωντανό και ωραίο, να μας στείλει ένα μήνυμα γιατί έχω αρχίσει και ένα ανησυχώ. Γιατί μου λέει έτσι. Παρά δεν πρέπει να δει κανένα συγγενή φίλο γυναίκα. Τα λέγονται αυτά έτσι. Άνθρωπος, δεν λέγονται αυτά έτσι. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο Κυριάννη δεν έχει τίποτα. Μην τα λες. Προφανώς και όχι. Ρε, μου είπε θα έρθει, δεν ήρθε. Η καρέκλα είναι καινή. Εντάξει. Καλά, ρε, μην το κάνει τόσο δραματικό. Δηλαδή η καρέκλα είναι καινή. Και τη σύνολο του ΟΗΕΑ. Ρε, παιδιά, ένα λεπτό. Επειδή ο άνθρωπο. Εδώ και τόσα χρόνια αυτό που λέει το κάνει. Άμα ήταν κανένα, ξέρω εγώ, να μην πω ονόματα. Μη. Θα έρθω, δεν θα έρθω, όχι, ήρθα, δεν ήρθα κτλ. Εντάξει. Γι' αυτό ανησυχώ. Επειδή είναι σωστό στο κομμάτι τη. Θα έρθω, έρχεται. Μου λέει δεν θα έρθω, δεν θα έρθω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι είδα στην δράμα. Είδα ότι θέλουν τη μαρμίτα στην δράμα, θέλουν το λαϊκό δικαστήριο στην δράμα. Γενικά. Δεν είναι, γιατί ξέρει, στην δράμα είναι η έδρα του. Ποιου. Άσερε τη έδρα του. Α, το καινούριο το άκουσε. 100 περίπου άτομα στο μαγαζί. Ήταν 20 παοξίδες, δηλαδή αυτό που λένε στη δράμα ο Πάοκ Τρίχες. 20 παοξίδες, 10 οπαδοί της Δόξας Δράμας. Πολύ παναθηναϊκό είστε δράμα. 10 παναθηναϊκοί, γύρω στους 15 Ολυμπιακούς, αεξίδες. Δηλαδή ήταν πολύ μοιρασμένο το οπαδικό κομμάτι. Και 5 Αριανοί. 5 Αριανοί, 20 παοξίδες, 10 Δραμηνοί και άλλοι ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ οι υπόλοιποι. Δηλαδή το 50% και βάλε ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Τι Πάοκ μου λέτε στη δράμα. Τουλάχιστον αυτό είδα τα πρώτα 100 άτομα που πήγαν. Μέσα στη δράμα, μέσα στην πόλη, το μαγαζί. Ο αστικός ιστός της δράμας δεν επαύξησε. Δεν ξέρω. Έτσι. Είναι τα χωριά γύρω-γύρω. Και πολύ στοιχείο δοξέι. Οι οποίοι ανησυχούν με τον πύρο τι θα γίνει, θα αφήσει την ομάδα κτλ. Κάποιος βρέθηκε, λέει τώρα. Ξέρω εγώ. Τρίχες, βρέθηκε ένας. Μια πόλη η οποία με το μάρμαρο πολύ ασχολείται. Ναι. Το Arcondition το άνοιξες. Το Arcondition. Ναι, εμείς τον είπαμε να το ανεβάσει για να μην παγώσουμε. Ναι, κατέβασε το να μην πεθάνουμε. Από κρύο δεν πέθανε κανένα. Κατέβασε, πόσο. Εμείς τον είπαμε να το κατεβάσει. Τι. Δεν τον αφήνει ο γιατρός. Τι έπαθε πάλι. Η υγρασία. Ενεσού είναι δηλαδή η υγρασία. Εντάξει. Άρα εντάξει. Λήξη συναγερμού για τον κύριο Μαλάτο. Μια χαρά είναι. Άνοιξε. Γιατί το έκλεισε, γιατί είμαστε τώρα. Κάτσε εδώ μαζί. 9 Ιουλίου. Λοιπόν, ήσουν Αθήνα. Πριν πω, καταρχήν, ναι. Γιατί μιλάμε για δράμα, ναι. Να στείλω εγώ προσωπικά τα χαιρετίσματά μου σε παλιό πανελίστα της εκπομπής που κάνει δικιά του εκπομπή. Δεν θέλω να πω ούτε ποιος είναι, ούτε πού. Έχει πει μια μεγάλη ατάκα. Δεν ξέρω πού το σκέφτηκε, αλλά ακόμα κι εγώ, αν εννοούσε και εμένα. Τρομάζω δηλαδή, και μόνο με τη χρήση του ρήματος, σκέφτηκε.
Ναι, δεν ξέρω. Αν εννοεί και εμένα, εγώ γέλασα πάρα πολύ. Και λέει μια, ακούστε τώρα να δείτε, δεν φτάνει που έχουμε το jukebox, έχουμε και τα δισκάκια του να κατηγορούν τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, σε κατέστρωσε. Ωραίο, όχι, ωραίο. Σε κατέστρωσε. Εγώ το βρήκα πολύ έξυπνο, πολύ χιουμοριστικό. Φιλαράκι, σε κατέστρωσε. Διάλεξες στρατόπεδο και πήγες. Κατεσυράβεις. Λοιπόν, ναι, Αθήνα. Ναι, Αθήνα. Τι πήγε να κάνεις. Δεν το χωνεύουν το πρωτάθλημα το ότι το πήραμε εμείς. Ναι. Δεν πήγε στην Αθήνα, μάλλον. Ναι, γενικά. Ναι, έχουν μια σύμπνοια πάνω σε αυτό. Ναι, ό,τι. Είστε αντιπαθητικοί δηλαδή. Ναι, είμαστε αντιπαθητικοί. Για τα λεφτά του Σαββίδη που τα διέγραψε το. Όχι, δεν λένε τίποτα γιατί έχουν και αυτοί δικό του, πώς το λένε. Ναι, εσεί τι λέτε γι' αυτό. Ποιοι τι λέμε εμείς. Υπόξιδες. Για τη διαγραφή χρεών του κυρίου Σαββίδη. Με το σύνδεσμο. Δεν τα πλήρωσε. Κάτσε ρε παιδί μου, το κατηγορήσαν και κάτι τον άνθρωπο. Έχετε να πείτε κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι το κατηγορήσαν. Α, δεν ξέρει εσύ. Όχι. Πες μου αν είναι για να τοποθετηθώ. Ξέρει. Σαν πάω για ποιο πράγμα. Δεν ξέρω, ναι. Ναι, πες μας για να τοποθετηθούμε. Για τον Ιβάνο που λένε για τα χρέη. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Σημερινό μου λες τώρα. Τριών ημερών, τεσσάρων ημερών. Πες μας για να ξέρεις. Σβήσατε, κάνανε ένα νόμο για να σβήσουν τα χρέη του κυρίου Σαββίδη. Γιατί, πού χρωστούσε ο κύριος Σαββίδης. Στη ΣΕΚΑΠΑ, δεν κάνω λάθος. Α, κάνανε τέτοια. Ναι. Κοίταξε, αν για γίνει μια ένορκη διοικητική τέτοια και αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Κάνε έρωτα την ένορκη. Κάνε έρωτα την. Να μην το πω διαφορετικά, την ένορκη διοικητική. Εσύ τι λες. Πώς το εκλαμβάνεις ως οπαδός μιας ομάδας που είναι κατατρεγμένη κτλ. Εντάξει, κοίταξε, φίλε, το έχω ξαναπεί εγώ ποια είναι η άποψή μου για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Τα έχουμε πει 100 φορές. Δεν αναιρεί όμως ότι είμαι και ΠΑΟΚτσης. Εγώ επειδή θα ερωτηθώ, θα σας πω ότι κάνω σε όλους. Πολύ καλό, πολύ καλό. Η μηδέν εισαγωγή. Επειδή. Μηδέν εισαγωγή. Άστα τώρα, έχει να γράψουμε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Επειδή τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη, δεν τον κόλλησα για θέματα που τους έχουν κατηγορήσει όσον αφορά διάφορα θέματα δικαστικά. Δεν θα το κάνω και για το Σαββίδι αυτό. Βέβαια. Δεν είπα βέβαια. Λάθος κάνεις. Στάσου λίγο, ρε. Σε που στέλνεις το μήνυμα, φελέ. Περιμένουν γιατί βγαίνουν από κάτω και λένε το μέτρο σπορτή θα πει για το Σαββίδι κτλ. Οι ΠΑΟΚτσίδες έχουν να πούν για την ευνοϊκή ρύθμιση που έγινε για να μην πληρώσει ο κύριος Σαββίδη με τη ΣΕΚΑΠ. Οι ΠΑΟΚτσίδες μόνος. Οι ΠΑΟΚτσίδες, ναι. Οι άλλοι. Τι θα σου πει ο ΠΑΟΚτσίδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚτσίδες τα βλέπει όλα τώρα αγνά καθαρά τα πάντα όλα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια αρσακιά. Ο δεξιός ΠΑΟΚτσίδες, ο νεοδημοκράτης ΠΑΟΚτσίδες. Ο πατριώτης ΠΑΟΚτσίδες. Ναι. Ο πατριώτης. Ό,τι και ερακλειδέας, δεν ήταν και αγιανός, έτσι θα τα βλέπει. Δεξιός ΠΑΟΚτσίδες. Πατριώτης ΠΑΟΚτσίδες. Χρυσαυγίτης ΠΑΟΚτσίδες, τον διάλογο ήσουν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όλη η μέρα που βγαίνουμε γραμμές ΠΑΟΚτσίδες, σαν να είναι ο ΠΑΟΚ μια απαμόλυντη άσπηλη αρσακιάδα μέσα σε ένα πρωτάθλημα που είναι βόφρος. Ωραία. Το νεοδημοκράτη ΠΑΟΚτσί για τη ρύθμιση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Σαββίδη. Θέλω να βγουν όσοι νεοδημοκράτε ΠΑΟΚτσίδε. Δεν έχει βγει κάποιον κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Δεν θέλω νεοδημοκράτη ΠΑΟΚτσίδε. Στο δημοσίευμα δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο. Απλά γράφει γι' αυτό. Ποιο δημοσίευμα, έγινε ρύθμιση. Αυτό δεν γράφει αυτό. Ούτε γιατί, ούτε πόσα, ούτε γιατί, ούτε τίποτα. Σταμάτε να μην κάνει, δεν πάρει προμήθεια. Δεν πάρει προμήθεια, απλά. Δεν είσαι στο όπερ, στο γύρο πάλι. Αν είσαι στο όπερ, εντάξει. Η αμάχη του Μαρινάκη. Τώρα σειρά αυτό που λέει μισό λεπτό. Τολμούσαν οι ΠΑΟΚτσίδες. Ξέρω να πω λίγο ότι τολμούσαν οι ΠΑΟΚτσίδες παλιά που υπήρχε και βούλευμα από τον εισαγγελέα ναι. Να μιλήσουν για εγκληματική οργάνωση με κάποια άλλη ομάδα. Λέγανε. Και μιλάμε, ξεσηκωνόταν όλο το Πανελλήνιο εναντίον μας. Υπήρχε και βούλευμα από τον εισαγγελέα. Ναι. Εδώ ούτε αυτό δεν υπάρχει ναι. Και όλοι ξαφνικά έχουν βγει και έχουν πει ο αρχικλέφταρος, ο έτσι, ο αλλιώ. Εκεί η Παναθρική εξή μαζί σου ήταν. Ναι. Μιλάω για τη δικιά μου την ομάδα. Ναι, όχι, είπες, λέγαμε εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες, σωστά το λες, για κάποιον που βρίσκεται. Όχι, για τους άλλους, ρε, για αυτούς, για τους οπαδούς της συγκεκριμένης ομάδας. Αυτοί ξεσηκωνόντουσαν, κατάλαβες. Γιατί λες, και ξεσηκωνόταν όλοι εναντίον. Όχι. Η Παναθηναϊκή ήταν μια χαρά μαζί σου. Και οι ΑΕΚτσίδες. Ωραία. Και οι Ηρακλήδες ήταν και οι Αργιανοί ήταν. Μπράβο. Εθνική ομάδα δεν είδε. Εσύ είσαι κανένα κολόπαρο. Νίκο, βάλτε το προηγούμενο μήνυμα λιγάκι αν μπορείς. Άστρα πάει στο διάλογο. Λέγε αγόρι, τι πήγες και έκανες που πήγες, τι έκανες. Άκου να σου πω φίλε με τη Λίβερπουλ, για να το κλείνουμε. Ένα-ένα, παιδιά. Με τον Ιχολίπτη που τα λέγαμε προχθές, μιλούσαμε μία ώρα μεσάνυχτα. Άκου να σου πω φίλε. Κανείς δεν αγάπησε το αγγλικό ποδόσφαιρο από τη Λίβερπουλ. Από τη Λίβερπουλ αγαπάς μόνο τη Λίβερπουλ. Το αγγλικό ποδόσφαιρο το αγαπάς από όλες τις άλλες ομάδες. Πάρτε να τη χαίρεσαι. Δεν έπαιξε ποτέ αγγλικό ποδόσφαιρο. Ποτέ. Ειδικά μετά τα μέσα του 70. Ο Κίγκαν την ψηλιάστηκε και έφυγε πίσω στο Αμβούργο. Τραγικό, ε!
στο Αμβούργο. Το πήρε. Τραγικό. Ναι. Το πήρε το 83. Ναι. Το πήρε. Χωρίς, όχι με Κίγκαν. Δεν το πήρε ο Κίγκαν το 83. Είχε γυρίσει πού. Πού είχε πάει. Γύρισε Αγγλία πού. Σε καμιά... Και χαιρότανε τη Λίβερπουλ. Σε εμά θα γυρίσει τη μεγάλη ομάδα να πάρουμε κι άλλα. Ο Κέντρι Κίγκαν το παιδί μα. Southampton. Southampton με τον Μικ Τσάνον. Μάθε λίγο μπάλα. Και παίζει μπαλάρα η Southampton. Μπαλάρα και το παίρνει εκείνη τη χρονιά εσύ. Παίζει μπαλάρα η Southampton. Γιώργο. Ναι. Τι κομμενιλίκη έκανε στην Αθήνα, πες μας, τι γύρισες, πού πήγες. Δεν το είδα στο ώρες. Κάτσε να μάθω. 4 ώρες, ξέρω. Σε ένα live πήγα, πολύ ωραίο. Πού είναι το live αυτό. Κάτω στην πλατεία νερού. Πλατεία νερού. Ναι, δείξαν οι άνθρωποι για μια ακόμα φορά εκεί κάτω ναι, ρε, ωραία, ότι είναι ναι, πολύ πιο οργανωμένοι. Ήταν το αδέρφο εκεί. Δεν ήταν, τα είχαν κλεισμένα εκεί πέρα. Ήταν, ναι, το αδέρφο εκεί. Ναι. Ναι. Είχαν εκεί για την πρόσβασή σου εύκολα, άνετα. Πού είναι η πλατεία νερού. Πλατεία νερού είναι στο Δέλτα Φαλήρου. Α, κάτω. Νότια πράσινη. Σε αποθέσανε οι Ολυμπιακοί. Είπανε Σε κορυδεύει τώρα, ξέρει γιατί. Σε τι μου είπε στο τηλέφωνο. Αυτό ο Γιώργο λέει όταν πάει στην Αθήνα, τρελαίνεται. Λέει παθαίνει, νομίζω ότι μα ξέρουν όλοι και τέτοια. Δεν κατάλαβε τίποτα. Όχι, Σάββατο μεταφέρει. Την Αθήνα που την λατρεύω τον κύριο πιο πολύ. Την Αθήνα που την λατρεύω πιο πολύ. Όχι, άλλο είπε. Άλλο είπε. Ότι. Ο Γιώργο λέει μαλάκα είναι λέω φελό. Πιστεύω ότι αν κάνουμε. Αν κάνουμε. Με την καλύτερη εύκολο. Ότι αν κάνουμε τώρα το Αγίου Πνεύματο. Ο μόνο που θα είναι εδώ πέρα θα είναι ο Γιώργο. Ο μόνο. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να μην έρθει. Να κάνω κάτι και να σου πει. Αυτό. Γιατί το έπεισε αυτό με την Αθήνα και τον Γιώργο. Γιατί, συμπαθεί. Πέστα, πέστα, πέστα. Άκησε πάλι. Ναι, πέστα, πέστα. Τι έκανε, παιδιά, η Λάρισα τι έκανε στο Καναδά, στο Μόντρεαλ. Ναι, ναι, ναι. Λέγε, λέγε, λέγε. Λέγε. Πες. Κάντε το προφίλ λίγο. Όταν πάει στην Αθήνα, τι παθαίνει. Τι παθαίνω. Άστα, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό, ρε. Τι λε, δεν είπα αυτό. Δεν σου είπα αυτό. Θα τηλέφωνο, αλλά με έλεγε τι. Ουρλιάζω στον μπαλκόνι, δεν κατάλαβες τι είπα. Ναι, παίρνουν πάλι. Αυτό σου είπα, λέω ο Γιώργος Μαλάκα Δαρδίου, λέω τον έχω ικανό να πέσει με το αεροπλάνο, το αεροπλάνο να φτάνει η Αθήνα, να τον ρίξει πάνω, να πει παιδιά, ρίξε με τώρα στο στούντιο. Και κάτι άλλο με είπε. Το χαιρετά στην Αθήνα και νομίζω ότι μα ξέρουν στην Αθήνα κτλ. Αυτό δεν μου λέει. Σαφώς μας χαίρουν. Δεν το ξέρω. Λέει λοιπόν τι μηνύματα. Βλέπω τη στην εκπομπή, όντως. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ τα λέω αυτά. Μόλι στην Κάλυμνο. Με σταμάτησαν 30 καλύμνη. 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 Στην Αστυπάλαια, Χόρχε, καλησπέρα. Μας βλέπουνε. Αστυπάλαια, παιδιά, η παρέα του Χόρχε όλοι. Στο στενό εκεί που έχει τις ξαπλώστρες. Μας βλέπουνε το λέω τι. Αθήνα, δεν μας βλέπουνε. Πλάκα, τα μηνύματα που πήρε για το ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό του λέω εσύ να πρόσεχε. Μήπως καμιά στραβή κανένα περίεργο. Αμα. Καλά, αυτό παντού μπορεί να είναι. Παντού, ναι. Και για μένα εδώ. Αμα, ναι. Πιο πολύ. Εσύ ένα στον πειρά, εμένα εδώ. Αμα, ναι, λέγε. Τα μηνύματα είναι ότι, κοίταξε, γουστάρονται κομπή, τη βλέπουν, αλλά ως εκεί δεν νομίζουν για κάτι το ή άλλο το ιδιαίτερο. Δεν μ' αρέσει αυτό, Βασίλη. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι, ας πω λίγο κάτι. Οι Αθηναίοι διαφόρουν σε πάρα πολλά πράγματα και πολύ βασικά από εμάς. Διαφέρουν. Ναι. Σε τι δηλαδή, διαφέρουν. Καταρχήν μου έκανε εντύπωση, παιδιά, είναι να βγούμε για καφέ και άργησα 5 λεπτά. Και εσύ. Μου το κάνανε θέμα, ρε φίλε. Ναι, πλάκα κάνει. Ναι, το πιστεύει ναι, αυτό. Γιατί είναι η αποστάτη, λε πα, σου λέει φίλε μου το χαλά. Αφού ναι, οι άλλοι τρέχουν. Μιλάμε ακόμα, ναι, και στη διασκέδα, ακόμα και στη διασκέδασή του θέλουν να είναι ακριβεί. Και όλα δεν μπορώ, λέω παιδιά, με αγχώνει. Στην οδήγηση εσύ και με Θεσσαλονίκη, μέσα Θεσσαλονίκη, μέσα Αθηναίο. Ύπνο ο Θεσσαλονίκη. Ύπνο. Ήπνο, αλλά τα κόκκινα τα περνάει. Ήπνο. Ήπνο, αλλά πιο επικίνδυνο. Ο γρήγορο οδηγό δεν είναι καθόλου επικίνδυνο με το καλό του αυτοκίνητο. Μπράβο. Ο αργό είναι ο επικίνδυνο. Κάθε μέρα το βλέπω. Καβάλα πήγα στην Δράμα, 170 τρέχαμε. 180. Λοιπόν. Ξέρετε, εσεί εκεί πέρα. Ναι. Σπινακίδε, Κόρδομπα. Ναι, ναι, ναι. Ποιο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ είχε πει τη πολύ 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 πρόσφατη ιστορία του, όχι κανένα του 80-90. Ότι. Το έκανα, το κάνω Αθήνα Θεσσαλονίκη 2,5 ώρε. Με και γελούσε και δημοσιογράφο. Προφανώς εισαγγελέας δεν υπάρχει υπηρεσία. Συγγνώμη, εγώ το μόνο που το άκουσα. Το είδα στο βίντεο και τρόμαξα. Στην Ελλάδα ζει. Ναι, νομίζω ότι εγώ το έχω δει. Γιάννη στο μικρό του. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς θέλουμε 180, αλλά το Δήμο το βλέπει 18 εκατομμύρια και δεν του πιάσετε. Ο Σκόνδρας. Ο Σκόνδρας. Ναι. 2,5 ώρες. Ναι, 2,5 ώρες. Και το περηφανεύεσαι και γελάει. Αλλά πώ θα πετώντα πάει, ρε παιδιά. Μπε και υπάρχει. Μπορεί, μπορεί. Στο Πάο TV. Ναι. Στο ΠΑΟΚ TV, το λέω και σου. Το έχει κάνει και ένας... Το λέω και τάξω, δεν το λέω τώρα, εγώ έτσι μου είπα. Ναι. Ορίστε. Ναι, είναι λιγότερο επικίνδυνος ο Σκόνδρας. Ναι. Σιταρίδης. Καθόλου επικίνδυνο. Όταν είσαι προσιλωμένος στο τιμόνι, ξέρεις ποιος είναι επικίνδυνος. Τους πάει με 80-90 και αφαιρείται και μπορείς να... Σιταρίδη, δεν έχει αίσθηση του χώρου. Έχει και συλλογή αυτοκινήτων. Έχει Λαμπορκίνι, Φεράρι, ναι. Είναι μια από τις πολύ μεγάλες άρτησες 3,5 ώρες και 8
Ναι, ναι, κάνουμε κοιλιά. Στην κατηγορία των παικτών που ο Θεός τους χρωστάει λεφτά. Εντάξει, Σιταρίδης. Μεταγραφές, λεφτά, μεταγραφές, δηλαδή το παιδί γερό. Ο Χαριστέας. Ο Σιταρίδης. Ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας έπαιξε κιόλας. Ο Σιταρίδης έκανε ένα γιούρο, και ένα μάτς με τη United που μίλησε για τον Φέργκισον και έκανε 4 μεταγραφές. Καλά, εξηγήθηκε. Λοιπόν, πάμε για εθνική ομάδα λίγο. Όλοι γρήγορα. Εγώ το λέω. Πάμε λίγο γρήγορα για εθνική ομάδα. Μάνε καλά το παιδί. Και σίγουρο δεν βγήκε. Πάμε, 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 πάμε. Να μην του βγάζετε. Να μην του βγάζετε. Όλοι οι αθλητές είναι και σύμβουλο και το λες δηλαδή σαν να σε στεναχώρησε. Και σύμβουλο. Και σύμβουλο. Ναι. Αυτό και είναι. Καλά, φυσικά με την ευγλωτία, με την εφράδια που έχει, με τις ιδέες που έχει. Αυτό είναι. Εσείς που ψηφίζετε. Γιατί. Γιατί ρε Μικέλα, δεν το καταλαβαίνω. Σε μένα, τώρα εγώ δεν ψηφίζω. Τι είστε ψηφίζω. Αυτό είναι όλα. Η πλειοψηφία τη δημοκρατία που υποστηρίζει εσύ, αριστερό. Να πω κάτι. Από τον Γιώργο τον Κούδα, αυτοί που τον ψήφισαν, τι περιμένουμε σαν έργο. Γιώργο Κούδα, respect τελείωτο, έτσι. Τον σαν σύμβουλο του Δήμου. Ναι, δεν ξέρω. Τι περιμένω. Ναι, δηλαδή σαν. Πραγματικά. Από τη Βάνα Μπάρμπα. Σαν άνθρωπο. Από τη Βάνα Μπάρμπα που θέλω να βγάλω το λάθο. Δηλαδή, τι έργο περιμένω. Ναι. Ναι, ναι, λέω, ναι, ναι, αμαξιωθεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί μου φτάσει όλο τόσο χαμηλά. Λέω για τον Κούδα επειδή πήρε πόσε χιλιάδε ψήφου. Δηλαδή, πραγματικά, με τι κριτήριο ψηφίζει ο ειλικρινά πραγματικά. Τη συμπάθεια. Ποιο είναι. Αριστερό με τον Ορφανό. Κοίταξε, η αριστερά καταποντίστηκε ιδεολογικά. Κουκουέο, εγώ θα ήθελα να βγει, να συνεννοηθούμε όλοι οι Έλληνε, να βγάλουμε το ΚΚΕ πρώτο κόμμα. Το ίδιο το ΚΚΕ. Πολύ καλή ερώτηση. Θα πάνω και θα πει, εσύ, είναι... ραπ, είχε πολλέ γυναίκε στη ζωή σου. Με την τρέλα που έχει. Πλησιάζει εδώ. Πολύ καλή ερώτηση. Εδώ θέλω ο Κωστής ή να μην απαντήσει ή αν απαντήσει, να απαντήσει την αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε κάτι τι γίνεται με τις γυναίκες. Για να σας φύγει η απορία. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό στα 30 μου, στα 18 μου και στα 30 μου. Λοιπόν, θέλω βοήθεια. 18. Άρα πας προς την αλήθεια. Ναι. Θέλω να ακουστεί ό,τι είπες προηγούμενη κυριακή στο αυτοκίνητο μέσα. Τι είπε. Να δω να το πει. Δεν μπορώ να το κρεμάσω έτσι. Κάτσε. Γιατί αν δεν θέλει, δεν το λέω εγώ. Κάτσε να δω. Μα θα το πει. Αν δεν να πει κάτι εσύ. Ναι. Θα σου πω. Θα σου το πω. Δεν ήμουν εγώ, παιδιά, σε εκείνο το αυτοκίνητο τη αμαρτία. Σε σένα να το πω. Σε σένα να το πω στο διάλειμμα. Άγγλο. 18 χρονών, 17,5 χρονών. Τρίτη ηλικίου. Κολλάω δύο συμμαθήτριέ μου για να τι βγάλω γκόμενε. Μήνα Σεπτέμβριο. Δύο συγχρονώ. Ναι, μια Σεπτέμβριο, την άλλη αρχέ Οκτωβρίου. Τρώω όλα και από τι δύο. Τρώω κανονική φόλα και από τις δύο. Βάζω στις εκλογές του 15ου Συμβουλίου, μετά από 15 μέρες. Με βγάζουν πρόεδρο. Ως νέος Τσίπρας, ναι. Ως νέος Τσίπρας. Με βγάζουν πρόεδρο 15ου. Βγαίνω πρόεδρο 15ου, γιατί είναι 7 μακίτες, 7 κνίτες. Εγώ 15ος, δεν ψηφίζω κανέναν από τους δύο και αναγκαστικά βγαίνω εγώ πρόεδρο 15ου. Ήταν δύο κοπέλες από τα κόμματα και λέω, ας μην βγάλουμε κοπέλα. Ναι. Το επόμενο. Την επόμενη εβδομάδα, κινητά δεν υπήρχαν, μου ζήτησε η μία από τις δύο να βγούμε. Βγαίνω. Σε καλό μονοπάτι. Ναι, βγαίνω. Το μαθαίνει η άλλη, μου ζητάει και η άλλη. Και από τις δύο είχα φάει φόλα. Και θα σου πω και κάτι άλλο για γυναίκες. Είμαι 28 χρονών, 29, δουλεύω χαμάλης στο στρατηγάκι, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τράπεζες, εφορίες. Σε έβλεπα τότε, σε έβλεπα. Ναι, για τραγωδία. Ναι. Αλλά ξεκινάω και μια δημοσιογραφική δουλειά, δειλά-δειλά. Και κάποια στιγμή πηγαίνω από το Sky TV που έχει πέσει ένα αεροπλάνο, το Γιάκοβλεφ, και θεωρείται υπεύθυνη. Η τραγωδία εκεί. Μια τραγωδία. Κλείνει το Sky TV γιατί δεν ήταν με τον Πασόκ ο Κυριαζίδης. Είχε πλακώσει το Μαρόγκο στο ξύλο, θυμάμαι, σε ένα ξενοδοχείο. Τι ακούμε. Ο μεγάλος Νίκος Κυριαζίδης, τράβηξε ένα βρωμόξυλο. Λοιπόν. Και πρόσεξε. Και πάω στο TV Μακεδονία γιατί τα Σαββατοκύριακα δεν κάνανε εκπομπές. Θέλανε ένα ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλοι βγαίνανε. Ήταν πολύ καλά τα χρόνια τότε. Πρόσεξε τώρα. Στη δουλειά, στο TV Μακεδονία, οι γυναίκες με συμπεριφερόντουσαν πάρα πολύ καλά. Ήταν εύκολες και προσβάσιμες. Και το δίνανε εύκολα. Μετά, εγώ ζούσα σε δύο κόσμους. Την άλλη μέρα πήγαινα το πρωί, γιατί τα λεφτά ήταν λίγα τότε. Ήταν το ξεκίνημα. Ήθελα να κάνω δύο χρόνια να την αφήσω την άλλη τη δουλειά. Αλλά ήθελα να κάνω λίγο όνομα, ξέρω εγώ, και το αντιλαμβάνεσαι. Ωραία. Ναι. Στη δουλειά μου στο στατικάκι, που ήμασταν τρεις άντρες και καμιά 30 γυναίκες και παραρτήματα κτλ. Και στην Κορομιλά κυρίως ήσουν εσύ. Ναι, στην Κορομιλά. Η συμπεριφορά των γυναικών απέναντί μου ήταν τελείως διαφορετική. Γιατί ήσουν ένας τίποτας. Ναι.
αν ήσουν κάποιο διευθυντή, αν ήσουν ξέρω και πήδωσαν οι διευθυντέ, οι ιδιοκτήτε κτλ. Έτσι γίνονται πάντα. Λοιπόν, οπότε υπήρχαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το είχα συζητήσει με ένα παππού, 65, εγώ 28 τότε, 29, και του λέω ένα παππού, τι γίνεται. Στο εξηγήσω, λέει. Στη μία δουλειά, λέει, έχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εκτίθεσαι, μου λέει, στο γυαλί. Έστω και έστω. Γι' αυτό είναι που συμπεριφέρονται καλά. Άρα σε καλό είσαι. Ναι. Άρα για μένα. Άρα. Για να δώσω τα. Σχεδόν το είπες. Για να δω τι θα πεις. Ναι. Για να το ακούσει ο και ο κόσμος, ναι. Τι θα μου πει. Πες το βρε Χρυσόστομε. Ότι η ερωτική σου ζωή, αυτό μας είπες σε απλά ελληνικά, χωρίζεται, ναι, σε δύο περιόδους. Η μία είναι μέχρι να γίνεις σούπερ διάσημος. Στην ουσία. Ή αν θες τρεις. Η πρώτη που ψιλοείς το τίποτα, η δεύτερη που ψιλώ, και η άλλη είναι για μένα τώρα. Οπότε, έχω την αίσθηση αυτή που είσαι στο πικ σου. Τι συμπέρασμα βγάζεις. Το ρωτάει εδώ. Το συμπέρασμα. Το μόνο που ρώτησε είναι αν συγκρίνεσαι με τον Παπαγιανόπουλο. Αν συγκρίνεσαι. Εντάξει, ο Παπαγιανόπουλο ήταν και ελεύθερο, δεν είχε παιδιά, δεν είχε υποχρεώσεις. Καλά, τώρα ρε φίλε, μισό λεπτό. Με την αναγνωρισιμότητα του Παπαγιανόπουλου, τι βάζει με τώρα αυτό. Είναι προσβολή για το Παπαγιανόπουλο. Φυσικά, ναι, ναι. Οπότε μην το λέτε. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν άσχημος άντρας. Η γυναίκα και ειδικά η μέση Ελληνίδα είναι ψωνάρα και θέλει αυτό. Θέλει ή χρήμα, ή αναγνωρισιμότητα, ή και τα δύο. Τι άκυρα έχουν πέσει και εδώ πέρα. Ή και τα δύο. Αυτό. Τι λέει. Όταν είχα στην Ωμέγα, τώρα να σου πω τώρα κάτι σκηνικό. Μπορεί να μας βλέπει μία. Όπα. Εμάς τα βλέπει, ειδικά πιστεύω. Ωαααα. Μπορεί να βλέπει κάποιον. Θα σου πω γιατί μπορεί να βλέπει. Σου πω το Κωνσταντιάννη. Χωρίζουμε μία κοπαλιά που ήμουν. Τότε. Πολύ ωραία. Μα μου, εντάξει. Είμαι λίγο ψιλοχάλια εγώ, το ξεπερνάω σε 10-15 μέρες. Α, τόσο χάλια. Α, τόσο. Πόσο θες. Ήμουν χάλια. Τι θες να κάνει να δει. Αν ακούσε 15 μέρες, δεν λες ότι ήσουν χάλια, ρε φίλε. Τι να κάνω. Τι είναι αυτά που λες. Δύο μήνες να ήταν. Πάρα κάτω. Εντάξει. Ξέρω εγώ ένα μήνα. Ξεκινάω την εκπομπή στην Ωμέγα. Ωμέγα στα καλά τα χρόνια. Ψυχοθεραπεία. Ναι. Το θυμάμαι. Ποιο αγόρασε όταν εκεί πέρα. Πολύ καλό. Κατερίνα Λάσπα, Παντονοπούλου, όλοι. Ναι. Με full πρόγραμμα το η Ωμέγα. Μας είχαν κάνει, κάναμε και φωτογράφηση τα περιοδικά. Το έχεις πει στο αυτοκίνητο αυτό. Μπράβο. Ναι. Είμαι μια μέρα στο σπίτι. Κάτι ετοιμάζω, κάτι κάνω για να βγω. Του πάρε το τηλέφωνο, σταθερό έτσι. Εννοείται εποχές. Παρακαλώ. Έλα, μα τι κάνεις. Άλλο, τι κάνεις. Μην πω το όνομα. Λέει, σε είδα κτλ. Άλλο, ναι, μωρέ, εντάξει, θα ξεκινήσαμε. Λέω, το ξέρω το κυνηγούσα, λέω εδώ και ένα χρόνο κτλ. Ωραία, το παλεύω, δούμε πώς θα πάμε κτλ. Μπράβο. Τι λέει, θες να βγούμε. Κατάλαβε γιατί ήθελε. Λέω όχι. Με πόνο ψυχής. Δηλαδή είναι ο ξεφτυλισμός. Ναι. Όχι, ήμουν και μια άλλη κοπέλα. Που την ξέρεις. Το εκμεταλλευτείς. Την ξέρω και έχασες ευκαιρία. Που την ξέρεις, ναι. Ίσως από τα μεγάλη ευκαιρία. Στα τρία πιο καλά κορίτσια που κυκλοφορούν στον πλανήτη. Ναι, ναι, πολύ καλά. Ναι. Αφού εγώ λέω ναι. Και να λέω αυτό που δεν παραγγείλουν. Και λέω όχι. Είναι η γελιοποίηση τη γυναίκα, ναι ή όχι. Όχι, η φύση είναι η γελιοποίηση τη γυναίκα. Η φύση τη γυναίκα. Υπέρτα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότερες. Θες ένα χρόνο να σε κάνω promotion. Η μέση Ελληνίδα κοιτάει πολύ τσέπη. Η μέση Αγγλίδα, α πούμε, οι Βρετανίδες. Ναι, δεν γοητεύω. Κοιτά να περνάνε καλά οι πιο πολλές. Η μέση Βρετανίδα με τη μέση Ελληνίδα είναι η διαφορά χαόδη. Για τις Ελληνίδες, οι περισσότερες, ξέρεις πόσες κυκλοφορούν από 28 και κάτω. Και βλέπεις ο άλλος την περνάει 25 χρόνια. Μπράβο. Και λες. Μπράβο. Υπάρχει χορηγία. Πού το αποδίδεις αυτό για την Ελληνίδα. Τι κατάλοιπα μπορεί να έχει. Δήμος του ισχυρού, ρε εσύ. Όχι. Γιατί όχι, δήμος του ισχυρού, για την Αγγλίδα είναι άλλο. Οι Βρετανίδες δεν είναι έτσι. Αυτό είναι. Και ούτε οι Αμερικάνοι. Ούτε οι Αμερικάνοι. Για λοιπόν, πες. Για την Ελλάδα λέμε. Στάσου, για την Ελλάδα. Προφανώς να έχει να κάνει με τα χρόνια της κατοχής. Κατοχικό σύνδρομο. Η μάνα μου και η γιαγιά μου. Φάει ψωμί. Φάει ψωμί. Φάει ψωμί. Φάει κι άλλο ψωμί. Και στην κόρη τι λέει. Στην κόρη. Να βρει τον πλούσιο γαμπρό. Ναι. Αυτό το στερεότυπο. Δεν τον αγαπάω, μαμά, θα τον αγαπήσω. Γιατρό, δικηγόρο, να σε εξασφαλίσει. Μην ξεχνά ότι παλιά και τα ζευγάρια τα βλέπει και το πεδίο ότι είχαν μεγάλη διαφορά. Ακού λίγο. Θα σου πω εγώ τι έκανα με έναν τύπο ο οποίο δεν έβγαζε κόμπερα. Δούλευα στα τικά και 25 χρόνια, 27. Απέναντι από εκεί στην. Εκεί είχε ένα φωτογράφο Αριανό. Ήταν απέναντι από τη Μητρόπολη ένα το στάδικο. Μικρό. Πολύ καλό. Ναι. Δίπλα σε ένα φωτογράφο που έμοιαζε με τον Βεγγέρ αυτό ο φωτογράφο. Λοιπόν, ένα που έμοιαζε με τον Βεγγέρ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ο Μίκης τα παπούτσια, ο συγχωρεμένο και πάνω λίγο που ο κοντούρης ο Μίκης.
Μου λέει, όχι τον Νικολέρη. Όχι τον Νικολέρη. Τον Νικολέρη. Τον... Πάω εκεί, έκανα φιλία με το παιδί. Το παιδί ήταν πιο μικρό από μένα. Α πούμε ήταν 25 αυτό. Α, μπορεί το να πει. Στα τοστ ή στο φωτογραφείο. Δούλευε στο τοστάδικο αυτό. Αλλά σπούδαζε και ιατρική. Ναι. Και εγώ ήταν μια γκόμενα. Η οποία δεν τον ήθελε. Και δεν τον ήθελα και εγώ έκανα μότο. Λέω, ωραία κοπέλα. Και του λέω, γιατί δεν σε θέλει, παιδί. Να ξέρω. Ειδικά ήταν του κέντρου που δούλευε και κοντά και τα λοιπά. Άσε κάτι ψωνάρε. Κάτι ψωνάρε. Η άλλη δούλευε σε μπουτίξη το ρομιλά, επειδή ήμουν χρόνια στα ρούχα. Ξεκίνησαν τα κινητά τότε. Υπήρχαν κινητά. Όχι πολύ καλά, όχι τόσο. Του λέω, τι είπε ότι σπουδάζει ιατρική. Όχι, λέει, δεν σου το είπα. Είσαι μαλάκα του. Α, τραγικό. Θα πει ότι σπουδάζει γιατρό, θα σου πω και τι ειδικότητα θα πάρει. Καρδιολόγο, επεμβατικό θα πει. Θα θέλω να κάνω καρδιο. Ορίστε, γελάει. Λέει, να μην γελάω, μωρέ. Μα εγώ το χαρί του έργου. Μια σέντα που δείξατε, καρδιολόγη παρεμβατική. Άκου να δει. Παρεμβατική. Λέει, πώ θα το πω. Αυτή ερχόταν καθόταν στο διάλειμμα τη ένα τέταρτο εκεί. Λέω, μόλι λέω, αν είμαι εδώ. Γιατί εγώ έκανα και δουλειές έξω. Αν με πετύχει, τέλος πάντων, πάρε με τηλέφωνο. Θα έρθω εγώ να σου κάνω, λέω, σκηνικό. Με παίρνει τηλέφωνο, είμαι εκεί, πηγαίνω. Τι έγινε, ρε. Θανάση το λέγανε. Τι έγινε, Θανάση, τέλος πάντων. Όλα καλά, όλα καλά. Κάνω πως δεν τη βλέπω αυτή. Κοιτάζω τώρα με το μάτι του αριστερό, την κοιτάω αυτή. Να την μιλάω αυτό. Λέω, τι έγινε, διαβάσματα που είπε στι πράξει. Ένα διαβάσματα. Σε ποιο έδωσε, ρε, του λέω, ιατρική. Μου λέει, τέταρτο, πέμπτο έδωσε ιατρική. Τι ειδικότερα θα πάρει, του λέω. Για πες μου, με ενδιαφέρει, λέει. Καρδιολόγος, λέει, πνευματικός. Α, πολύ ωραία. Σπουδάζεις ιατρική, λέει το Βόλι. Ναι. Λέει, ναι. Ψιλός, ωραίο παλικάρι. Ήταν και Λατσιάλη, Λάτσιο υποστήριζε, το θυμάμαι, Λατσιάλη ήταν. Λοιπόν, Λατσιάλη, Λάτσιο. Χαιρετούσε με συγκεκριμένο χέρι. Λατσιάλη ήταν, παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, δεξιός, αριστερός, δεν τα κοιτούσα εγώ. Αριστερός, Λατσιάλη, Λατσιάλη, Λάτσιο. Και... Είμαι στην Ιταλία με Λάτσιο. Πού σπουδάζει και τα λοιπά. Σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, δύο μήνες, βαρέθηκα την πηδάει τρεις μήνες. Λέει, βαρέθηκα την πηδάω. Ο γιατρός. Ναι, ρε, στην Ελλάδα αυτό το δικηγόρος γιατρός υπάρχει ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα. Εσύ το χρήμα είναι. Η άλλη βγαίνει. Μαρμίτα. Ξύπνησε ο μικράς. Πόσο χρόνο είσαι, ρε. 30. Ξύπνησε το νεούδι. Το Θεοδόσιο νομίζω. Ναι, όχι, λέω ποιον Άγιο έχεις εκεί. Ε! Τον Νικηφόρο. Α, το Χαραλαμπό. Τι, του Χασισιού. Το Χαραλαμπό. Ο Θείος μου συγχωρεμένος. Λοιπόν, λέγε. Οι περισσότερες βλέπω το χρήμα. Δεν βλέπει ο άλλος. Εσένα δεν σε τι σε βλέπουν, πώς σε βλέπουν. Εμένα δεν με βλέπουν καν. Εσύ δουλεύεις σε πολύ που έχει να κάνει με το γυναικείο. Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Άστο που δουλεύω. Γενικά. Γενικά. Δεν σε βλέπουν. Με βλέπουν, ρε. Άστο. Γενικά. Αλλά. Γενικά όλες είναι το χρήμα. Το χρήμα επικρατεί. Δηλαδή βγαίνει η άλλη, βγαίνει η άλλη έξω. Ένας να πάει και να την γεράσει. Καταρχήν όλες βλέπουν μια σαμπάνια, βλέπουν ένα μπουκάλι και τρελαίνονται. Πάνε εκεί. Κοίταξε, και ο άλλος μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι. Όλος μπορεί εκεί το βράδυ να φάει όλο το μηνιάτικο. Κάτσε να μας πει ο Γιώργος. Είναι μάτι. Η γυναίκα από τη φύση της, αυτό που κυνηγάει είναι την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή, στην εποχή που βρισκόμαστε, την ασφάλεια καλός ή κακός τη δίνει η οικονομική ανεξαρτησία. Ε, τα λεφτά, τι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Στις θεωρίες, πάμε στο βιβλίο. Η γυναίκα, αν δεν έχει λεφτά, θα γατζωθεί επάνω σου. Αν βγάζει δικά της λεφτά. Ούτε σε βλέπει. Θα σε, μπράβο, θα σε πετάξει, θα σε πετάξει στην άκρη. Εννοείται. Δηλαδή, πα σε μια ταβέρνα, ας πούμε, με τη γυναίκα. Αφήνει 5 ευρώ μπουρμπουάρ. Σ' αρχίζει. Γύφτε, τσιγκούνι που δεν τρέπεσαι, ρεζίλι, κυκλοφορεί έξω και τόσα λίγα λεφτά που αφήνει. Αν αυτή νιώσει ότι είναι δικά της τα λεφτά, γιατί πλήρωσε αυτή, και την κλέψουν έστω και ένα ευρώ, οι αλήτες να την κλέψαν, οι απαταιώνες, να πεθάνουν, ξέρω εγώ, μην ξανάρθουμε εδώ, κακίνο να βγάλουν τα παιδιά τους. Ναι. Α, κάτι τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Ναι. Οι μοναδικοί οι οποίοι δεν κράζουν τον ΠΑΟ και κάνουν πολύ σκληρή αυτοκρατική. Οι αεξίδες. Είναι οι αεξίδες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι τα καντήλια και τα μπινελίκια που είναι στο μάνταλο, φίλε. Στο μάνταλο. Ναι. Μάνταλο γιατί. Ξέρω μπορεί. Γιατί τον έχουν πολύ μεγαλωμένος. Περιμένανε σαν ηγέτη να πάρει. Προφανώ έτσι φαίνεται. Ωραία, λιταρά! Ωραία, λιταρά! Κίτρινα δόντια. Δύο παρακολουθήματα. Αλλά όσοι είναι εσύ, του ράπε εντάξει είναι, ναι. Παιδιά, ποια είναι τα πιο κίτρινα δόντια που έχω δει τελευταία δεκαετία. Δύο φορές τη μέρα. Colgate. Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ. Κίτρινα. Κρέσπο. Όχι, Κρέσπο. Όχι, όχι. 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 Στον τελικό σκάει το χαμόγελο. Και είναι που γύρω μου γυρίσαν αλλού τα παιδιά.
Και εγώ τρόμαξα. Πού, ποιος? Ολιβέιρα. Ολιβέιρα. Βάλε και δέστο. Σέρτζιο. Βάλε και δέστο. Ναι. Φίλε, η φανέλα του Άρη. Τόσο πολύ γύπτο. Η φανέλα του Άρη σε δόντι. Ναι, έκλεισε ο Σκριτέλ και ο Μπέργκ, λέει αυτός ο φίλος. Τι έκανε? Ολυμπιακό. Ο? Ο Σκριτέλ και ο Μπέργκ. Ο Μπέργκ δεν ήθελε να κλείσει. Ποιος έκλεισε, λέει. Λοιπόν, αυτά περίμενε. Εντάξει, κοίταξε, ο Μπέργκ είναι μεγάλη μεταγραφή, φίλε. Καταρχήν ο Βερμάλεν, καταρχήν έχει πει γυναίκα ότι θέλει να πάει στο νησί, θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Λέω για τον Μπέργκ, ρε παιδάκι μου, εγώ σου λέω τι λέει. Είναι μεγάλη μεταγραφή, αν την κάνει. Για τον Μπέργκ, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μεγάλη μεταγραφή για τον Μπέργκ. Για δύο είναι για Ελλάδα. Μην ξαφνικά βγάλουμε τον Μπέργκ, άχρηστο, γιατί όταν είχε φύγει ο Πρίγκο, πίσω όλοι τον Μπέργκ λέγαμε θα ανάγκη. Όχι, όχι, φοβερή μεταγραφή ο Μπέργκ. Δεν έκανε βέβαια το ιδανικότερο πρωτάθλημα φέτο. Λοιπόν. Εγώ λέω θα είναι πολύ καλό. Λοιπόν, για Αναστασιάδη τα είπαν οι άλλοι. Για πείτε για εθνική, γιατί δεν είδα τίποτα. Κοίταξε, εγώ στο πέμπτο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, sorry λίγο. Αυτό που έγραψε μια εφημερίδα, ότι αυτό που είπε ούτε ο πνευματικό του λέει δεν θα σκεφτόταν αυτή τη σύνθεση. Πρέπει να του δώσει χαλασμένο αγιασμό τον Αναστασιάδη να πει. Διότι. Λάθο χαρτάκι. Όχι, όχι, όχι. Ή λάθο. Ήταν ημιτασιόν του Κομποσκίνη. Πέρα από την πλάκα όμω, να πω το εξή. Εμεί επειδή κάνουμε κάτι πρωτοποριακό στην Ελλάδα και θέλουμε να συμμετάσχει πια στο μα αυτό στι περιοδίε μα κτλ., πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Ο Θίασος, το μπουλούκι. Πρόσεξε να δεις. Κάνουμε την κριτική του αγώνα την ώρα του παιχνιδιού. Από την ώρα που είναι οι συνθέσεις, ερωτήματα κτλ. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάνουμε κριτική και λέμε: έκτο λεπτό παιχνιδιού. Σιώβας παίζει στα χαφ. Τι είναι ο Σιώβας, αργός. Πόσο χρόνο είναι, 32. Πάρα πολύ. Και κάνει πρέσικ πού. Κάνει πρέσικ η Ελλάδα ψηλά με το Σιώβας το έκτο λεπτό. Πάνω στον Κελί και στο Πονούτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λογικά δεν βγαίνουν. Το ότι ο Αναστασιάδης κατέστρεψε 5 παίκτες είναι γεγονός. Κατέστρεψε το Φορτούνι γιατί από δεκάρι το βάζει φόρ. Καταστρέφει το Ζέκα γιατί από χαφ το βάζει μπακ. Καταστρέφει το Σιώβα. Από τρίτο στόπερ που πρέπει να παίξει μαζί με τον Παπασταθόπουλο και τον Μανόλα, το βάζει αμυντικό χαφ και το βάζει και μεγάλες διαδρομές να κάνει. Ποιον άλλο καταστρέφει. Το Φορτούνι τον είπα. Να πέσει πλάτη, το άλλο. Δείχνει ο Αναστασιάδης ότι έχει χωλή με τον ΠΑΟΚ. Αν αυτό εδώ το κοτσάρισμα και την εντεκάδα την έκανε ο Τάκης Λεμονής, ο προπονητής ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό, το τι πουσλούκια είχε να φάει ο Λεμονής από το μέτρο προς Μετρόπολης, τα ραδιόφωνο του. Εδώ δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο για τον Άγγελο. Ότι λοιπόν, γενικά χάλιξε. Το ξεφτιλίκι του Αναστασιάδη είναι ότι παίζει 90 λεπτά χωρίς εντερφόρ γιατί έχει μόνο τον Κουλούρι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να. Τουρμισάει. Ούτε τον τουρμισάει. Δεν τουρμισάει, δεν βάζει κανέναν. Δεν βάζει κανέναν. Ναι, έχει δύο επιθετικούς και δεν βάζει κανέναν. Πάει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Κουλούρι. Προσπαθεί να πουλήσει τον Κουλούρι. Περιμένει να κάνει ένα γκολ ο Κουλούρι. Και έχει δύο δεξιά μπακ και βάζει τον Ζέκα. Ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας ήταν. Ο Μαυρίας που τον έκανε αλλαγή σωστά. Ο Μαυρίας βασικά έναν για άλλο δεν είχε. Δεν βάζει Πασχαλάκι, δεν βάζει Βλαχοδήμο. Δεν βάζει Μπάρκα. Γιατί ο Μπάρκα θέλει μεταγραφή. Βαλεριάνο είχε. Ναι. Σαν ο Μπέλκα στον πάγκο. Δεν βάζει τον Μπέλκα. Ο Μπέλκα στον πάγκο. Δεν βάζει τον Μπέλκα καθόλου. Ούτε στον πάγκο. Ναι. Άρα έχει Πασχαλάκι, Μπέλκα. Κουλούρι. Γιατί τον είδε στην Τουρκία. Άστο. Ναι. 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 Όχι, δεν αυτό. Έπαιξε χωρίς να παίξει Μπέλκα. Μπορούσε να παίξει. Τον καταπίνουν όλοι τον Μπέλκα. Άστο. Ναι. Τέλος πάντων. Δείχνει και με τον Πάο μια χολή, να πούμε κατά κάποιο τρόπο, στο χθεσινό παιχνίδι ο κύριος Αναστασιάδης. Αλλά το ερώτημα είναι ότι ο Αναστασιάδης στα 50 του, στο 20 λεπτό, θα έχει γυρίσει το μάτς ο ίδιος. Πριν φάει το πρώτο γκολ. Πριν φάει το πρώτο γκολ. Βλέπω τα ανακλαστικά του έχουν περιορισμένη οντότητα. Εντάξει. Στον ΠΑΟΚ όταν ήταν, ας πούμε, το 98-99, όχι ο Μπάγκερ ήταν. 2002-2003, 2002-2001, μόλις έβγαινε ο Μπάγκερ και ήρθε ο Άγγελος. Άλλα τα ανακλαστικά. Άλλες αλλαγές. Άλλες εσωτερικές αλλαγές. Άλλο κοουτσάρισμα στον ΠΑΟΚ. Λιγότερα κιλά. Νεότερο στα χρόνια, στα 66-67, αρχίζει το έργο, πάει και πάει προς τα πίσω. Εμένα αυτό με ενόχλησε πολύ. Ότι έκανε λακαμία, Ζέκα, μα πέρασαν 12 φορές πριν βάλουν τον πρώτο γκολ με την ίδια τακτική. Σύλλωσε πολύ την ομάδα, την έκανε πολύ αργή. Οι Ιταλοί πήγαν με την μπάλα κάτω στους χώρους ευθύνης, τους αδύνατους της εθνικής ομάδος. Παίξανε με αυτό που λέμε από τον άξονα. Να σπάσουν σε αργούς παίκτες κάθετα. Το διδαχτήκαμε στη σχολή προπονητών το Σάββατο που πήγαμε με τον Σιώπη. Σε είδα με τον. με τον τέτοιο, ρε. Σκιαθίτη. Όχι, μωρέ, με τον. Πες το ρε, εσύ. Με τον πρόσφυγα.
Πού μένεις με τον πρόσφυγα? Με τον Ακριτόπουλο, φωτογραφία. Ναι, ναι, βγήκαμε με τον πρόσφυγα, πολλές φωτογραφίες. Τέλος πάντων, πήγαμε στη σχολή και μας διδάξαν και κάποια αυτό πράγματα. Αυτό τι ήταν, για ποιο, τι ας πούμε, τι βαθμό. Επιμορφωτικό σεμινάριο, δεν ήταν για κάποιο δίπλωμα. Α, δεν είναι δίπλωμα. Φωνάξα 40 δημοσιογράφους παραγωγούς και πήγα μόνο εγώ. Και λέω, Κόκκινος, δεν με πει, δώσε τηλέφωνο να πάμε. Ρε Βόλη. Ρε Μοσχάρη, 2 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο, ρε Μοσχάρη. Πρέπει τηλέφωνο. Τι είσαι, ρε, 6 χρονών παιδί, είσαι, ρε Μοσχάρο, κεφαλή να σε πάρω. 8 ώρες να κάτσει εκεί πέρα, ο κόλος ο Φαρδής να κάτσει εκεί πέρα. Τι να σε πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο σημαντικό για εθνική, νομίζω. Όχι. Κάτι άλλο για πει. Για δράμα. Για εθνική. Θα σε πω για εθνική. Για πάω, για μεταγραφέ. Θα σε πω για εθνική. Ορίστε. Δεν θα γίνει το ρόκο. Το οποίο τι είναι αυτό. Η ΕΛΠΗ με την. Στο λιμάνι, όταν είδαμε πέντε κόμματα και έφυγα. Τι είναι αυτά, παιδιά τώρα. Εθνική. Πιστεύει λόγω ηλικία. Α, παιδιά, επειδή έχει μια μουσική ο Γιώργο. Την άλλη. Όχι, την Παρασκευή μα έρχεται. Στο Λίμπερο, στο ραδιόφωνο, δίνουμε προσκλήσει για τη μαγική βραδιά. Στην άλλη Τρίτη. Κλατ. Black Rebel. Και Planet of Zeus. Τα γκρουπ αυτά στέκουν για πλάκα το καθένα μόνο του. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχω μια φίλη καθηγήτρια στην Αθήνα, η οποία έχει περιθάλψει ένα παιδάκι, το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το έχουν εγκαταλείψει οι γονείς, παιδάκι 17 χρονών, τρίτη ηλικίου. Το οποίο δεν πάει τρίτη ηλικίου, πάει πρώτη, γιατί έχει μαθησιακά θέματα. Είναι παιδί φίλη σου. Φίλη μου είναι η καθηγήτρια. Α, καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Ναι, ο άντρας της είναι κάτω Αθήνα. Έτσι πάει πρώτη ηλικίου αντί για τρίτη. Αντί για τρίτη. Το εγκατέλειψαν οι γονείς από μωρό γιατί το κάναν κατά λάθος και έμεινε με τη γιαγιά του. Και μαζέψαμε κάνα 2-3 ενίκια. Ευχαριστεί πολύ η γιαγιά Φωτεινή. Φωτεινή δηλαδή η γιαγιά του. Και επειδή τώρα καλοκαίρι και τέτοια, κάναν ρουχαλάκια αν μπορέσουν. Εκεί γύρω στην Αθήνα, γιατί μένει η Αθήνα. Όσοι είστε Αθηναίοι και τέτοια και μας ακούτε, πάρτε τηλέφωνο τη γιαγιά. Δεν υπάρχουν αληθινού λογαριασμού και τέτοια, δεν υπάρχει θέμα. Μιλήστε με τη γιαγιά, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. 2-1-1-1-84-7-0-0-2. Λοιπόν, θα το γράψουμε. Εγώ θα το πω το τηλέφωνο. 2-1-1-1. Δηλαδή, 2-1-1-1-84-7-0-0-2. Πάρτε τηλέφωνο τη γιαγιά, καλά ρουχαλά και άλλα πράγματα. Κυρία Φωτεινή. Κυρία Φωτεινή. Κυρία Φωτεινή. Εντάξει, είναι φίλοι μου. Το ζευγάρι είναι από Θεσσαλονίκη, μένουν κάτω Αθήνα. Με μετάδοση, ένας αστυνομικός στη Βουλή και η κοπέλα είναι καθηγήτρια, ακροατές μας και τα λοιπά γενικότερα. Και επειδή είναι λίγο ευαισθητούλα αυτή η καθηγήτρια, ο άντρας της όχι τόσο, το έχει αναλάβει το παιδάκι. Λοιπόν, μπράβο. Το έχει αναλάβει το παιδάκι και βοηθάει. 2-1-1-1-84-7-0-0-2. Πάμε στο 540-601 να πούμε για εθνική, να πούμε για δράμα. Μου έκανε εντύπωση στη δράμα ότι δεν είδα πολλούς παοξίδες. Εντύπωση μου έκανε ότι περισσότεροι δραμηνοί, καλοί παοξίδες. Τέσσερες. Αριανοί λίγοι, όχι πολλοί παοξίδες, πολλοί Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί αξίδες. Ναι. Εντάξει, Ηρακλειδέα δεν είδα. Είχε κανένα Ηρακλειδέα. Είχε δύο. Είχε δύο Ηρακλειδείς. 100 είχε δύο Ηρακλειδείς. Πάμε λοιπόν. 2 Ηρακλειδείς, 5 Αριανοί, 20 παοξίδες, 10 με 12 δραμηνοί, δοξέοι. Ναι, πρώτη φορά όμως επαρχιακή ομάδα να έχει τόσους πολλούς οπαδούς. Και λέγανε πήγες, είναι μόνο δραμηνοί. Στυλάρισε, σε περιμένω, δεν πήγες. Περιμένουν ακόμα, θα έρθουμε του χρόνου. Πουστούλουκι έχει εκεί. Συμπτάμε με λέει. Άσε καλή τραμή. 5-40-601-231-0, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε κορτέρι, μια βουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο παπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγία Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Γιατί το μέγεθος μετράει. Περνώντας από την Ανατολική Θράκη 67 στην Κάτω Τούμπα, σίγουρα θα σε συνεπάρει η μυρωδιά των φρεσκοψημένων ξηρών καρπών και θα σε οδηγήσει στην πόρτα του Nut House. Εκεί θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα δώρα της φύσης που μπορεί να γευτεί ο άνθρωπος δικής μας παραγωγής. Ελληνική ξηρή καρπή δικής μας παραγωγής, ομοί, αλλά και ψημένη καθημερινά στο δικό μας εργαστήριο, όπως και ιδιαίτερη ξηρή καρπή ωφέλιμη για τον οργανισμό.
Υγιεινά snacks, αποξηραμένα φρούτα, μπάρες δημητριακών, γνήσιο φυστικοβούτυρο σερών, ταχύνι και αγνό μέλι βάλσαμο πριν και μετά από μια κοπιαστική προπόνηση. Δημητριακά για κάθε τύπο διατροφής και εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες για διαβητικούς και ανθρώπους που κάνουν δίαιτα. Καστανή ζάχαρη, ζάχαρη καρύδας, σιρόπι αγάβης και στέβια σε διάφορες μορφές. Μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού χωρίς ζάχαρη, σοκολατένια συσκευάσματα και για τους ανθρώπους που αγαπάτε, εφάνταστες συσκευασίες και συνθέσεις για ένα όμορφο δώρο, για κάτι υγιεινό, αλμυρό, γλυκό, για κάτι στο χέρι ή για μια καθαρά ισορροπημένη διατροφή. The Nut House, Ανατολική Θράκη 67 στην Κάτω Τούμπα. Γλυκά και υγιεινά. Χάλασε ο γιακάς του αγαπημένου σας πουκαμίσου. Μπορείτε να το σώσετε. Έτοιμοι γιακάδες για αλλαγή. Γιακάδες. www.γιακάδες.gr. Τηλέφωνο 2310-53-2290. Σε τεράστια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. www.γιακάδες.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών χοντρικής 53-2290. Σημεία πώλησης καταστήματα ειδών ροπτικής. Γιακάδες. Άλλαξε τους σαν τα πουκάμισα. Τα ταξιδάκια μας πρώτων πυλών. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και ελέγξτε το αυτοκίνητό σας. Τσεκάρετε τα ελαστικά σας. Φουλάρετε με βενζίνη ή αέριο και είστε πανέτοιμοι για απολαστικές διαδρομές. Έτσι αμυταλίδης όλοι. Ακόμη πλυντήριο αυτοκινήτων και πάρκινγκ φορτηγών. Aegean Mutalidis Oil. Προέκταση Μακρυγιάννη με αναγεννήσεως. Άνω Περιφερειακή Οδό Εβόσμου. Τηλέφωνο 2310-765-259. Αξιόπιστες υπηρεσίες πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο μεικτών καυσίμων. Aegean Mutalidis Oil. Το Κρυοπωλείο Κωνσταντίνος δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1999 δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Στο κρεοπωλείο μας, εκτός από τα ιδιαίτερα προσεγμένα κρέατα, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων φτιαγμένα στο χώρο μας με μεράκι και φαντασία. Στο καταψύκτη μας, εκτός από τα υπέροχα λαχανικά Καραγιαννίδη, θα βρείτε τις φημισμένες πίτες Ευλογία, τα σπιτικά ντολμαδάκια της Φανής και τις καταπληκτικές σούπες Καλαγασίδη από το Τσοτήλι Κοζάνης. Μπορείτε ακόμα να συνοδεύσετε τα κρέατα με τα ζυμαρικά αγροζύμι, να τα απογειώσετε με διάφορα μείγματα μπαχαρικών ή σάλτσες πικάντικες αλμοπίας. Τέλος, ένα μπουκάλι κρασί της αρεσκίας σας από τη συλλογή του κτήματος Ασλάνη στη Μηχανιώνα κλείνει την γάμα των προϊόντων μας ιδανικά. Είμαστε πάντα κοντά σας πρόθυμοι να σας προτείνουμε ιδέες πώς να συνδυάσετε το νόστιμο κρέας με υγιεινά, χρήσιμα αλλά και γευστικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνος, Επιδαύρου 37 κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, κάτω από το ρέμα. Συνδυάζεται με την ποιότητα. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας. Η ταχύτητα είναι το όπλο μας. Τα βάρη σας είναι η δουλειά μας. Και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, έχω ένα σπίτι. Ναι.
και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Πάμε! Λοιπόν, είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή. Το άλλο Σαββατοκύριακο που είναι το τριήμερο της αμαρτίας. Τι εκπομπή να κάνουμε, θα έχετε σουρώσει, θα έχετε πάει και θα έχετε μαυρίσει τους πισινούς σας εκεί πέρα, θα έχετε φάει σκατήλα μέσα στη θάλασσα εκεί, θα κατουράνε άλλοι βρωμιάριδες κτλ. Τι ωραία πράγματα. Θα πάτε στα μπάρ εκεί πέρα που είναι οι μαμελούκες εκεί, οι σερβιτόρες από το κορδελιό. Με τον κουραδοκόφτη από πίσω και. Θέλω να δω τώρα 2-3 παλικάρια από κορδελιό που τα έχουν με αυτές. Να δω τι θα κάνεις. Ξέρετε, το πού είναι κάπου, ρε, πόσο δίκιο έχεις. Να σε πω κάτι. Όταν έχεις την άλλη δίπλα και τα βγάζεις, τι σκέφτεσαι. Ξέρετε τι μ' αρέσει εκεί. Πας να πούμε και σε συμπεριφέρονται, θα ρίξεις και είναι βουλιουκλάκι και εσύ ταπεινώσεις, θα βουβαστείς. Μπορώ να κάνεις. Σας παρακαλώ, κύριε Σιγουρά. Σε καμιά μισή ώρα. Πάω σε αυτά εδώ και χρόνια, οπότε δεν με αφορά καθόλου. Άμα θέλετε να πέτε σε αυτά τα μαγαζιά. Και συχαίνομαι πιο πολύ το πρόβλημα. Σύχαμα, σύχαμα. Βρώμια. Πήγατε ρε στην εκπομπή του βιβλίου. Στο φεστιβάλ του βιβλίου εδώ που έγινε κάτω στην. Αυτό έβρεξε. Γιατί έγινε ρημαδιό, περιμένετε και άλλα αυτές τις μέρες. Κουλτουριάριδες, ξεκουλτουριάριδες, η βρωμιά, βρωμιά. Έχει μαζέψει εκεί πέρα. Που έβγαλε ποντίκιο θερμαϊκό. Ποντίκιο. Καλό, ο θερμαϊκός δεν φταίει. Που... Πάτε να διαβάσετε βιβλία, κάνετε τους κουλτουριάριδες, να πούμε κτλ. Και πετάτε στον δρόμο και σε καθαρσίες σας. Περνάμε εμείς να κάνουμε λίγο τζόκερ. Εδώ είναι αυτοί που θέλουν να διαβάσουν τα βιβλία. Τι θα κάνετε τα βιβλία, ρε βρωμιάριδες, να πούμε. Ελεχρίτιδες, βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Πάω στο φεστιβάλ βιβλίου να διαβάζω βιβλία, κουλτούρα και λιγούρα, και πετάνε κάτω τα πιπ. Τι να χαθείτε να καθείτε. Ξέρετε, μου άρεσε. Δεν ξέρω ποιο το έκανε τώρα. Ο δήμαρχος, ο παλιός, ο καινούριος, ο περιφερειάρχης, ή κάνανε ένα καθαρισμό εκεί πέρα στο θερμαϊκό. Και είναι την πρασινάδα και τη χλέπα, τη βγάλανε. Αυτό το θερμαϊκό καθαρίστε τον. Κάντε ένα έργο, καθαρίστε το αυτό το θερμαϊκό. Βγάλτε και έξτρα λεφτά, υπερτιμολογήστε τον. Φάτε λεφτά, κάντε αυτοκίνητα, περιουσίες, κάντε τον όμως. Δεν είναι κρίμα, όντως. Φάτε λεφτά, πάρτε ένα έργο εκεί, ένας αυτός κτλ. Φάτε τα λεφτά, τα μισά χρεώστε τα στις οικογένειές σας. Κάντε αυτό το βρώμα με θερμαϊκό. Περπατάμε εκεί πέρα και βρωμάει σκατήλα ο θερμαϊκός. Τι είναι τα καραβάκια, τα καραβάκια σας μάραναν. Πάνε, ο Κωνσταντής και ο Αγιώργης. Ο Κωνσταντής και ο Αγιώργης. Πάνε στο γυάλιμα εκεί, κάνει το Βαρδάκης. Θα έχει βάλει μέσα να πούμε να περνάει εκεί πέρα από το δικό του το μαγαζί. Να μπροστά από το γυάλεμα να περνάει. Για να μην πηγαίνει στα άλλα μαγαζιά, κατάλαβε. Σε αυτό να βάλει δημοτικό σύμβουλο ο Βαρδάκης, να πούμε. Φίλο μα είναι. Λέει. Δεν έχει τη μου τη δίνει. Τι στη δίνει. Σε αυτή τη διθενιά τη παραλία, φίλε. Για πε μου να μάθω. Σκά μύτη με κόσμο. Ναι. Α, εγώ ξέρω γενικώ δεν πάω στα beach bar. Ναι. Μόνο όταν εγώ το παραδέχομαι, γιατί πολλοί θα με έχουν δει, όταν ήμασταν πέρσι και πρόπερσι γενικώ με το κορίτσι και με ζάλιζα αυτή. Και έλεγαντε να πάνε στο beach bar, δεν θα καταλάβει. Τέλος πάντων, όταν γινόταν το δικό μου και πηγαίνανε. Από την πελιά πάνε, ρε. Μην βγάλουνε, μην κουβαλήσουνε, μην κάνουν. Ομπρέλα και τα λοιπά. Ναι. Άνοιγα εγώ κλασικά, έχω μαζί μου είναι ένα το εξεσουάρ. Τα κεφτεδάκια με το τάπερ. Πάντα. Τα κεφτεδάκια τη κυραχρήσα μέσα στο τάπερ. Γιατί κρατάνε. Ναι, αξία ανεκτήμητη. Όλοι με το που το βλέπανε,
αρχίζανε, ξυνίζαν τα μούτρα τους και γύφτο και δεν παίρνεις από εδώ και το κάτσιγκούρ. Και παιδιά, με το που το άνοιγα, βάζαν όλοι μέσα τα βρωμόχερά τους και στο τέλος δεν έτρωγα τίποτα, ρε φίλε. Και λέω, δηλαδή, ντροπή σας. Έλα, αυτές τις παραλίες. Να λέει να πάρω ένα, λέει κι εγώ, να πάρω ένα οι άλλοι. Εγώ, αν δεν ήταν βρωμιάριδες, να κατουράνε μέσα στη θάλασσα, ενώ έχουν τα μπάρα αυτά, είναι σύγχρονα. Έχουν τουαλέτες, βιολογικές τουαλέτες. Μπορεί να βγει 50 μέτρα, πάει κατουρίστε, κάνει. Εμένα μου είσαι κουράδα στη μούρη. Δεν πάω. Δεν πάω σε πισίνα με χοντρές μέσα. Με πολύ χοντρές. Δεν πάω. Είσαι ρατσιστής τώρα. Τώρα είσαι ρατσιστής. Εγώ έβαλα 4 κιλά και μια φωτογραφία και με σκίσαν και καλά κάναν. Και τρώω τώρα μαρούλια για να χάσω κιλά. Με ξεσκίσαν. Καλά κάναν. Σου λέει κάτσε γυμνάζεσαι πώς παρουσιάζεις περί τα κιλά και τέτοια. Πάμε αμέσως εγώ, χόρτα να πούμε, πράσινο αυτό και μόνο κρέας. Ούτε πατάτα δεν κάνει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, μπουσάτε, τι μπουρμπουρά λέει, αφήνεις λέει, άσε μας λέει που θα αφήνει 5 ευρώ μπουρμπουάρ λέει, οι περισσότεροι δεν αφήνουν ούτε καν 2 ευρώ. Ρε, ναι. Αγόρι μου, ναι. Κατάλαβες τι σου είπα, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, μπουρμπουάρ. Αλλά η γυναίκα, άμα δεις αυτή θέλει να αφήνεις παραπάνω. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Πάμε κόσμο, ναι, γράφε, όνομα και ομάδα. Όνομα, ομάδα, φίλοι. Όνομα και ομάδα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Ο Μάριος ήταν ο Ραπτόπουλος να μισε. Τρελάθηκε ο Ραπτόπουλος. Τρελάθηκε, έτοιμος ήταν. Έτοιμος ήταν, ναι. Έτοιμος ήταν. Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, μία ώρα ρε παλικάρι. Η ασπεθάνια δεν μιλάει. Πάμε στον επόμενο. Δεν έχει. Α, ωραία πιάσαμε καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι για μπάνιες. Βέβαια, άμα δεν φάει καμιά σφαγή ο ΠΑΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δεν βαράνε τα τηλέφωνα εδώ πέρα. Α, δεν παράει τηλέφωνο. Ωραία. Πάρε, να συνεχίσω να λέω για παραλία. Ναι, συνέχισε. Η παραλία... Τι, ακάτσι, πάμε. Πάμε, λέει. Πάμε. Μας δουλεύεις, ρε. Έλα, ρε, φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα, φίλε, πάμε, όνομα και ομάδα, πάμε. Έλα, Δημήτρης. Έλα, Δημήτρης, τι. Πάω. Ωραία. Πάμε, ρε, Δημήτρη. Πάμε, κάνεις. Πάμε. Ωραίο. Θα περάσουμε στις ομίλους του Champions League ή όχι. Όχι. Κάτσε φίλε, πρέπει να δούμε τις κινήσεις πρώτα. Τι κινήσεις θα κάνει η ομάδα. Σωστό. Με ποια ομάδα θα τύχουμε. Σε νοιάζει εσένα. Σε νοιάζει. Πάμε επόμενος. Δημήτρη Χαπακομένος, είχες ρε φίλε, ρε παλικά. Αυτό το βρώμο καλοκαίρι. Αυτό το βρώμο καλοκαίρι είναι ελεηνό να πούμε. Έχουμε κανένα νέο κατά διαρκές του ΠΑΟ. Όχι, δεν βγήκαν ακόμα. Το θέμα είναι ότι πρώτα θα βγουν ιντερνετικά και μετά από 10 μέρες θα βγουν. Έλα, φίλε. Καπταγραφία. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλε. Ραπτόπουλος. Έλα, φίλε. Ραπτόπουλος. Τι είπαμε, έλα. Ραπτόπουλος. Κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η ουρομέρα από το μεσημέρι. Έχετε. Φίλε, στα Μητσόμαρα της Χαλκιδικής τι έγινε. Τώρα θα βγει ο Μητσοτάκης να σας κάνει. Σας πω λίγο κάτι. Εσείς όλοι που βγαίνετε και διαφημίζετε και λέτε και Χαλκιδική, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά από την Ποτίδα και κάτω είναι η Χαλκιδική, έτσι. Πλάκα, όχι κάτι. Που πηγαίνετε στην Ιράκη και στην Πανομή και σας ρωτάμε πού πήγατε και λέτε πήγατε Χαλκιδική. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, ρε. Πρόπεση, η γυναίκα μου ξέρει την οικογένεια χρόνια. Και το σύζυγό της και τα παιδιά. Πώς την ξέρεις, ρε. Άσε μόνο πώς την ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Από την γειτονιά, κύριο Γιώργο. Ναι. Λέω τι έγινε, ρε, εσύ. Δεν λέω το όνομα. Ήμασταν, λέει, στο σπίτι μας, λέει, Χαλκιδική. Που... Α, δεν το ξέρω, έχεις λέω σπίτι Χαλκιδική. Ναι. Τώρα το μάθω. Βέβαια, λέω, πού, ρε, στην Καλλικράτεια. Λέω, όπα, στην Καλλικράτεια ή στην Χαλκιδική. Βίτα Θεσσαλονίκης, ε. Ναι. Ναι. Κάτσε... ναι. Χαλκιδική. Λέω, όχι, στην Καλλικράτεια. Καλλικράτεια έχεις. Ναι, στην Καλλικράτεια έχεις σπίτι. Όχι στην Χαλκιδική. Ναι. Για να ξέρω. Είμαι στην Θεσσαλονίκη. Νομό Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Θερμαϊκού. Θερμαϊκού, στο νομό Θεσσαλονίκη. Περίμενε. Σου είναι το όριο. Αυτό το έχω βάλει στο ραδιόφωνο. Και έγινε ρημαδιό. Πού είναι Χαλκιδική και πού είναι Θεσσαλονίκη. Πες το όριο. Δεν βγαίνει το μεσημέρι. Γέφυρα της Ποτίδειας είναι. Ναι. Εγώ ρώτησα Χαλκιδική ότι παλιό παππού. Είσαι σίγουρο. Ναι. Γέφυρα της Ποτίδειας είναι το όριο. Ναι, μετά ποια είναι. Όχι, ρε. Μέχρι μεσημέρι. Δηλαδή ακτή Διονυσίου Μουδανιά. Πιο μπροστά, ρε. Σαν ακτή Διονυσίου Μουδανιά. Τα Μουδανιά τέλος πάντων. Η ακτή Διονυσίου δεν είναι. Όχι. Εμένα παλιός παππούς.
Όχι, ρε, αφού είναι μετά τα μουδανιά η επιδείνωση. Α, η... ναι, όχι, δεν λέω, λίγο πριν. Από τα μουδανιά και μετά είναι. Λίγο πριν. Εγώ ξέρω, νομίζω ότι ουσιαστικά τα μουδανιά που ανήκουν. Χαλκιδική. Χαλκιδική. Έχει χαλκιδική παιδί. Έχει χαλκιδική παιδί. Πώ μαλακοπίτη. Πώ μουδανίων. Είναι χαλκιδική. Χουντομάδα. Εντάξει, απλά βάζουμε. Απλά εμεί βάζουμε, ρε παιδάκι μου, την. Πώ το λένε. Βάζουμε την ποτήρια με τη λογική ότι στη μουδανιά δεν πάει κανεί για μπάνιο. Ποιο θεωρεί. Εσύ το πα όσε λίγο θεωρητικά. Ποιο γυφτοπεριοχή. Το ότι πα να κάνει μπάνιο. Ποιο γυφτοπεριοχή, ποια θεωρεί. Καλλικράτεια, Επανομή, Ηράκλεια. Πού θεωρεί πιο γυφτοπεριοχή. Οι πιο κάγκουρε που πάνε, οι πιο παοξίδε, α πούμε. Λέω στην Ηράκλεια. Στην Ηράκλεια. Τα μεγάλα το Σαχάρα και με αυτά τα μεγάλα τα μπιτσμπάρ που έχουν γίνει. Ναι. Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί η Ηράκλεια. Μισό λεπτό. Περίμενε. Το beach bar που είπε καταρχήν δεν πιάνει. Είναι μισό-μισό. Δεν πιάνει. Είναι μισό Ηράκλεια. Μισό... είναι το μεγάλο. Ναι, είναι Καλλικράτεια. Απλά ξέρεις ποια είναι διαφορά. Λέγε ρε, η Γολίπτη. Τι πάμε. Άρα, πάμε. Δεν έχω κέρδη επικοινωνία. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν επικοινωνία. Ναι. Που κάνει νοήματα εδώ, ο ιδιοκτήτη που είναι και η Γολίπτη. Και πορχέρι και μακηγέρι. Και όλα μαζί. Τι άλλο κάνει. Κλείδια φημίσει, εισπράτη. Και τρελή ποιότητα στο, ναι. Στη μετάδοση στο μέσο του, του YouTube. Στο ναι. YouTube του... ναι. Έλα, φίλε, ναι. 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 Έλα. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα, πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Εσύ, εσύ. Νίκος από Βόλιες Υπαοξής. Δεν κατάλαβα τίποτα. Από Νίκος από... από Βόλιες Υπαοξής. Την Πολύχνη, Υπαοξής. Από Λίχνη. Γεια σου, ναι. Γεια σου, Νίκο, ναι. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σου. Να σε καλά. Πότε τελειώνει, πότε πας για μπανιά. Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Θα πάω 4 μέρες. Πού. Στην... μαγικό, σε μαγικό νησί θα πάει. Σε ένα κολονίσι που δεν το χωνεύω καθόλου. Θα πάω εξαιτίας της κόρης μου. Ποιο. Στη Σαντορίνη. Τραγικό νησί. Ένα τραγικό νησί. Τραγικό νησί. Πέσιο νησί δεν έχω δει. Θα πάει για τις φωτογραφίες. Να πάρει κάνεις μπάνιο, δεν μπορείς. Πράσινες παραλίες με τα ποδάρια, μόνο με πέδιλο. Να βρεις δέντρο να κάτσεις, να ξαποστάσεις, δεν υπάρχει. Δεν να ζέστη μέχρι εκεί που δεν πάει. Ιόνιο, καταρχήν, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, για μένα δεν πρέπει να πηγαίνει ποτέ κανένας ο οποίος θέλει η θάλασσα να έχει πράσινο. Ναι, ναι, σωστό. Δηλαδή είναι εντελώς λάθος επιλογή. Σωστό, σωστό. Ναι. Εσύ πότε θα πας για μπάνιο. Εγώ. Ναι. Τον άλλο μήνα. Πού θα πας. Πού θα... Καλλικράτεια, Παοξής είναι. Πού θα πας. Αστοβάλτα. Ωραίος. Το ίδιο. Αυτό είναι καλύτερα, ρε Μούστα. Από εκλεκτό σε εκλεκτό. Φίλε. Χειρότερο μέρος δεν υπάρχει. Έχασες κάποιο στοίχημα. Χειρότερο και από την Ηράκλεια είναι. Ρε φίλε. Καλύτερα να πας να κάνεις λασπόλουτρα με τη Γιάννη. Μισό λεπτό, μισό. Παρά να πας ένας προβάλλον. Για την Ηράκλεια, μισό λίγο για να μην είμαστε άδικοι. Η Ηράκλεια έχει ένα σημείο που επειδή κλείνουν τα νερά δεν πιάνει βρώμα. Είναι ένα... Ναι, είναι πολύ πιο πριν. Χωρίς μπιτσμπαρ. Είναι... πολύ πιο πριν. Ναι, είναι ένα μόνο σημείο εκεί σε εκείνο το κομμάτι. Ναι. Είναι η Ηράκλεια μεσημέρι ανάμεσα. Δεν μου λες, Παοξή. Έλα. Το προτάσμα πώς το βλέπεις φέτος με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο. Βελόπουλο. Α, εσύ μιλάς με τον Χριστό. Γι' αυτό πας στα Σπροβάλτα, ρε φίλε. Μπάνια Σπροβάλτα, ψηφίζεις Βελόπουλο. Τις επιστολές τις αγόρασες. Ποιε? Τις επιστολές όταν πουλούσε το στήριξε τον πρόεδρο. Δεν πουλούσε επιστολές ο αρχηγός μας. Τι πουλούσε. Μόνο και ο αληθές. Κρέμεις για μαλλιά και δεν έχει μαλλιά. Πάνω στα χειρόγραφα του Χριστού. Είναι και το κύπελο του Άρη. Το ξέρεις. Γελάς και καπνίζεις κιόλας. Το πνευμόνι το άκουσα. Σαν πρέλα να πούμε. Χαρ χαρ. Πώς τη βλέπεις το μάτι. Και δεν μου λες. Το ΣΥΡΙΖΑ που έζησε τα χρέη του Σαββίδη από τη ΣΕΚΑ, πώς το κρίνεις. Σαν μια ομάδα η οποία είναι μέσα στο κατατρεγμό και στην αδικία. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Αναμενόμενο ήταν. Η μεγάλη ομάδα. Αχά! Μάλιστα. Η μεγάλη ομάδα. Ναι. Μάλιστα. Αλίμονα μα δεν τα έδινε. Αλίμονα δεν τα έδινε. Σου λέει ούτε 10% δεν θα έδινε. Αλίμονα σε αυτούς που δεν αγαπάνε. Ποιος είναι το τραγουδάκι. Έχω εξοχηγό στο Σπροβάλτα και πηγαίνω κάθε χρόνο.
Πού πάει, πού πάει. Έχει εξωσικό, λέει ο Νίκος και πηγαίνει. Στην Ασπροβάλτα έχει εξωσικό. Ναι. Ωραία. Έχει καλαμπάρ εκεί που πας. Καλό. Έχει, έχει. Πώς το λένε. Πες τον μπαρ το ωραίο που είναι 30 χρόνια, κύριε Νίκο. Φούλς βουρλουγάρες είναι και τους Ιουγκοσλάβες εκεί. Έχει, ναι. Έχει μπουτάρες από Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Για το νερό. Πόσο χρόνο είσαι. 46. Χτυπάς καμιά γκόμενα εκεί, καμιά βουλγάρα. Δεν έχει βουλγάρες. Τι έχει. Μόνο σερβίδες έχει. Ξέρεις γιατί, φίλε, τώρα που οι Βούλγαροι μπήκαν στο ευρώ και έχουν φράγκα, πηγαίνουν στην Καλκιδική. Την κόψαν την Αστροβάλτα. Καβάλα μόνο. Ναι. Καβάλα είναι ωραία. Τα λέμε γλυκό αγόρι που δεν σε νοιάζει για τη ΣΕΚΑΠ. Φιλιά. Μπράβο. Έγινε. Πολύ στο μούχτι το είχετε. Δεν ξέρω το μέτρο φορά που θα γράψει αυτό. Ρε εσύ, σου λέω γράφτηκε ένα πολύ απέσιο άρθρο. Έγινε, λέει, σχεδόν κανείς το έγινε ξέρει. Έγινε η ειδική ρύθμιση, η νομοθετική. Σχεδόν κανείς το ξέρει. Απλά μόνο γράφτηκε, δεν είχε ούτε λεπτομέρεια. Εγώ πήγα να διαβάσω, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Και η Βουλή Αθήνα, ρε, στρελαθεί. Γιώργο, δεν το ξέρει. Όχι. Ο Γιώργος το ξέρει, καλέ. Καλά, βγήκε σήμερα χθες. Γράφτηκε πριν τρεις μέρες. Τρεις γραμμές. Ναι, τίποτα άλλο. Σε site. Σε που? Ένα site. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς που το. Και εγώ το διάβασα. Μπήκα μέσα να διαβάσω. Δεν παρακολουθείτε πολιτική. Μπήκα μέσα να διαβάσω λεπτομέρειες. Πάμε κόσμο. Σβήστηκαν χρέη, έτσι. Αυτό έγραφε μόνο. Τίποτα. Ούτε λεπτομέρειες ούτε τίποτα. Και στον κύριο Κοντομινά. Και ο κύριος Μαρινάκης είναι μια χαρά. Και ο κύριος Μαρινάκης όλη μια χαρά. Όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια χαρά. Άρα στον Ιβάν Σαββίδη, α πούμε. Ναι, στον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια εδώ υπάρχει η αυτή ότι τα χρέη δεν τα κάνει ο Σαββίδη. Τα κάνει σε κάπου με άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώ. Εγώ έχω μια επιφύλαξη τι δεν γράφω αναλυτικά. Την είχε φέρει ο Σαμάρας εκείνος ο αγχώνευτος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σνόμ. Ο οποίος ήταν φιλαράκι του με τη Νέα Δημοκρατία. Του φέρνει ο Ιβάν τους ψηφοφόρους με τα αεροπλάνα. Τα χαλάσανε μετά όμως. Μετά το γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα εγώ σου λέω με επιφύλαξη. Σταμάτα ρε μου, είπαμε. Μη φωνάσαι. Δεν θα σε δει. Ήταν τρεις γραμμές. Ναι, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, αδερφέ. Τσάτος μπήκε αυτός. Ο Πάρης, είμαι Ολυμπιακός. Γεια σου, φίλε. Πάρης. Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Πάμε, παλικάρι. Την Εθνική Ελλάδα. Είναι. Πάει. Τι έγινε, ρε Πάρη. Ναι, καλησπέρα. Πάρ το πάλι από την αρχή, πάλι. Ωραία. Ο Πάρης είμαι Ολυμπιακός. Δεν έχεις καλή γραμμή, φίλε. Πάρη, σκόνταψες. Έπεσε. Εθνική ομάδα. Δεν θέλω, Πάρη. Το καλό, Παπάρη. Δεν θέλω, Πάρη. Ξαναπάρ το Πάρη. Πάρ το πάλι. Την Εθνική ομάδα. Άσε το να πάει στο διάλογο, Πάρη. Άσε. Εντάξει, μην είναι, παιδιά, αυτές είναι οι δυνατότητες, μην φωνάζει. Άστο να πάει στο διάλογο, άστο να πάει. Υπάρχει άλλος, κύριε. Μαλάκα, τι περιμένει, μαλάκα, μην είχες σήμερα το παιδί. Αν υπάρχει η γραμμή, βγες από το στούντιο και κάνε μου το χέρι. Δεν έχω έρθει επικοινωνία γι' αυτό. Α, πάρε, ρε. Πάμε, λέει. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Τι κάνεις. Ρες να τι κάνεις, λέγε τι θέλεις. Πιο δυνατά λίγο, παλικάρι, λίγο δυνατά, όνομα και ομάδα. Ναι. Το Μετρόπολος είχε στούντιο κάτω από τις φυλακές του Γεντή Κουλέ. Το Μετρόπολης, Γεντή Κουλέ φυλακές, όχι, δεν είχε. Γιατί το λέτε αυτό. Παρακαλώ, πώς δεν είχε. Είχε, λες. Εσύ λες είχε. Ήθελε να κάνει και αυτή. Είχε, λέτε. Αν πεις, είχε. Ναι. Ωραία. Δεκτών. Παρακάτω. Μεγάλος Κορνήλιος. Μεγάλος. Ναι. Παρακάτω. Το ξέρεις αυτό. Και αφού μην το πες εσύ, να μην το μάθαμε ότι... Ήταν παράδειγμα. Με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Τώρα που θα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα σε πω οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Σε περιμένει ο Κούλης με το χοντρό να σε καταπιούνε. Σου βάλαν και τα μπαράζ να πούμε. Ο Ασλάμ θέλω να απαντήσει. Πού είναι ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Ορίστε. Συνεννοείς εσύ. Ευχαριστώ, φίλε, μια πάλαξη. Το παλικάρι, τα παλικάρια είναι πάω. Εγώ είμαι Ηρακλής. Ηρακλής είναι αυτό. Ναι, φίλε, πες μου, πες σε μένα, τι θες. Αλλά δεν υπάρχει. Πες, Ασλάμ, πες. Αυτό το λίγο. Τι ήθελα να
κάνω σήμερα, πήρε το σύμπο. Γεια σας, Ραμπαπαουκτσί. Φίλε, μητιές κάνεις. Πες τις μεταγραφές. Δεν τις ξέρε, φίλε, Ηρακλειδέας είναι. Ο Γιώργος να σε πει. Ποιος δεν του πάω, τις ξέρω, φίλε, απέναντι. Φίλε μου, δύο μεταγραφές έχουν γίνει. Δεν πιστεύω τίποτα. Τώρα ένα έπαιζε στην Αχμάτ. Αχμάτ. Πες εσύ. Ε, τι να πω, τα παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Μέτριες είναι. Αν δεν δω, πώς θα πω. Ναι. Πήρες μόνο τον Σίλβα, πήρα από κι άλλον. Ναι. Και τον Ροντρίγκο. Ναι, δύο και τον Ροντρίγκο. Τον Ροντρίγκο Σουάρες. Στον Ροντρίγκο Σουάρες, να πω κάτι, ποια είναι η απορία μου. Εύλογη νομίζω. Ψηφίστηκε, λέει, το κορυφαίο δεξί μπακ στην Πορτογαλία, θεσό που πέρασε. Ναι. Τον ήθελαν η Μπενφίκα και η Πόρτο, ναι. Αλλά κινήθηκε γρήγορα τον πήρε ο Πάο. Συγγνώμη. Ναι, αυτό το κατάλαβε εσύ, τι λέει. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος όντως να έρθει εδώ και να σου πούν τα μάτια εδώ. Συμφωνώ, αλλά να τον δω τον άνθρωπο. Το πιάσε, φίλε, τι σε είπε. Ρε, κλείσ' τη συσκευή από μέσα, ρε παλικάρι. Φίλε, κατάλαβες τι σε είπε. Ναι. Τα παίρνεις γρήγορα, βλέπω. Στα μαθηματικά τι είχες, στο τρίμηνο. Ναι, ναι. Φανταστικό το ερώτημά σου. Τι λέει? Χαράλαμπε. Αν αποτύχεις εκεί, μπορείς να κάνεις καριέρα στο Άγιο Όρος με το μουσί σου. Ναι. Το προηγούμενο, ποιο προτιμάνε γυναίκες? Τον ανώνυμο με λεφτά ή τον επώνυμο χωρίς λεφτά? Τον επώνυμο με τα λεφτά. Στον επώνυμο χωρίς λεφτά μπορεί και να παραμυθιαστούν. Ναι. Για κάποιο διάστημα. Από το χρήμα. Θα τις πάει σε καμιά πισίνα, σε κανένα. Για κάποιο διάστημα. Σε κανένα τέτοιο εκεί, θα γουστάρω. Κάνα μήνα. Όλα τα λεφτά. Όχι, κάνα μήνα. Το δεύτερο μήνα σε πάρει χαμπάρι. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί κάποιες πόρτες ανοίγουν, κάπου θα πας, κάτι θα κάνεις, κάποιες νοημίες παραμυθιάζονται. Α, και τα κορίτσια και τα παιδιά. Κοπέλες, αν δείτε κανένα τζιπ με νη ζήτα ήτα, νη ζήτα γιώτα, νη ζήτα ταφ. Να ξέρετε, έχετε πέσει σε νεόπτωχο. Να το ξέρετε. Τζιπ με νη ζήτα. Ή νη βήτα αλφα, νη βήτα, νη αλφα βήτα, νη αλφα εψιλον. Ναι, ναι. Μη εψιλον κάπα, ναι. Ναι. Και βαμμένο καλά να είναι νεόπτωχος, θα είναι, να ξέρετε. Καλό, Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Νορμάλ άνθρωπος, ναι. Πάνω από Νεάπολη, πάω ξύ. Πάνω από Νεάπολη. Γεια σου, Ρεπάνω. Γεια σου, Ρεπάνω. Καλά, έχω καιρό να σας πάρω. Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Είναι από το τελευταίο, από το γάβισμα που γάβιζε, επειδή τον έλεγα ψεύτη τον Ραπτόπουλο, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Από τότε. Δεν έχω κάτι να. Απλώς πήρα να πω μια καλημέρα. Ναι. Μια καλησπέρα, πες όπως θέλετε, και να μιλήσουμε έτσι, ας πούμε, για τα νησιά που λέτε. Ποιο θεωρείς την πιο γύφτο περιοχή εδώ? Επανομή, Ηράκλεια, Καλλικράτεια. Θα σου πω, δεν είναι θέμα γι' αυτό. Ασπροβάλτα! Είναι. Πήγαμε την κοπέλα μου τις προάλλες στην Επανομή για μπάνιο. Στην Επανομή πήγες για μπάνιο. Ναι, ναι, γιατί δεν μπορούσαμε, επειδή δούλευε εσύ. Και πληρώσαμε για ένα καφέ και μια σοκολάτα 9 ευρώ. Στην Επανομή! Στην Επανομή. Στο ποταμό! Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, ένα καφέ, μια σοκολάτα 9 ευρώ. Μαζί με την ξαπλώστρα. Δεν πήρε ξαπλώστρα. Άμα πληρώναμε και την ξαπλώστρα, μετά εντάξει. Εντάξει, ρε, εσύ κανονικά πλήρωσε. Καλά, είσαι. Και ένα νερό μαζί με το καφέ. Πάνω που καταντήσαμε, να σου λένε ότι εντάξει, 9 ευρώ κανονικά πλήρωσε. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, μία από τι πιο αδικημένες περιοχές για μένα στη Χαλκιδική, και είναι πάρα πολύ ωραία παραλία, είναι ο Άγιος Μάμας. Ο Μάμας. Ναι, ο Άγιος είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί που γίνεται η πανήγυρη. Άμα κάνει σου μεγάλη διαδρομή, για να πα στο Άγιο Μάμα έχει πολύ πιο ωραίε περιοχέ. Άμα κάνει σου μεγάλη διαδρομή. Κάτσε να μα πει, ποιε είναι οι ωραίε περιοχέ? Ο Μαρμάρα. Αν πα μέχρι τον Άγιο Μάμα, πα στο Μαρμάρα. Ο Μαρμάρα είναι ωραίο. Ο Μαρμάρα είναι άλλα περίπου 35 χιλιόμετρα. Τρελό, ρε. Που φτάσει μέχρι εκεί. Άφια πεδόρε. Ο Άγιο Μάμα έχει την νικήτη. Ποια νικήτη? Από τον Άγιο Μάμα. Ατελείωτο χρήμα στο πανηγύρι του Αϊμάμα. Καλά, αυτό. Παοκτσή που δουλεύει σε βενζινάδικο, πήρε άδειο βενζινάδικο πέρσι και δούλεψε εκεί. Με πόσα λεφτά γύρισε, ξέρεις? Στο πανηγύρι του Αϊμάμα. Ο Σεργάτη. Δούλευε 10 ώρες την ημέρα όμως. Ναι. Σερβίρισμα. 850 ευρώ. Μπουρμπούρι. Όλα μαζί. Πάψε. Όλα μαζί. Σε φωνή. 10 μέρες κατά ή 12 κάπου εκεί. Το παιδί έφτιαξε αίμα, εντάξει.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα το Άγιο Μάμα, ξέρεις τι είναι, γι' αυτό δεν πιάνει. Για πες, για πες, για πες, για πες. Μετά τον Αύγουστο, γύρω στα μέσα Αυγούστου, γυρνάνε οι άνεμοι. Οι άνεμοι. Ναι, ναι, και γεμίζει μέδουσες και τέτοιο. Και φύκια. Φύκια, ε. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο. Αλλά τώρα, αν πας, είναι μια από τις πιο ωραίες θάλασσες Χαλκιδικής. Θα μια καλή πισίνα έχει εδώ να κάνουμε και λίγο προπόνηση, ρε παιδί μου. Στην Νεάπολη. Μην έχει καμιά χοντρή μέσα, καμιά. Στην Νεάπολη να έρθει. Έχει. Α, στην Νεάπολη το μεγάλο, το Άκουα, ο Δημήτρης. Το Άκουα. Όχι, ρε, για προπόνηση να κάνει. Ναι. Για προπόνηση. Προπόνηση και έτσι και μάτι και όλα μαζί. Στο κολυμπητήριο εμείς κάναμε μαντραπίδες και πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο. Και μας μαζεύανε οι φύλακες δημοτικοί. Το υδρογόνο διοξυγόνο είναι εκεί. Ναι, ναι. Και, πού το θυμήθηκες, έτσι το λέγανε πριν 15 χρόνια. Εγώ ήμουν ακριτής στα Καλυστία και είχαμε κάνει εκεί εκδήλωση στο υδρογόνο διοξυγόνο. Υδρογόνο διοξυγόνο, τι μου θύμισες. Βέβαια, ήμουν υπεύθυνος εκεί. Άντε να μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε. Γιατί είναι νωρίς, καθόλου νωρίς. Τώρα τελειώνουν τα συμβόλαια. Ρε. Πάει να χαλάσει το Ζίβκοβιτς έμαθα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα συμβόλαια, ναι. Είναι Αλκατούρι που θα φύγουν, έχει κανένα δυο ανανεώσεις ακόμα. Τον Μπέλκα πουλάτε. Το Μελιόπουλο. Ο Μπέλκας θα γίνει. Ο Μελιόπουλος η Παλτουδιά θα έρθει. Ο Μελιόπουλος. Δανεικός θα φύγει, πιστεύω ο Μελιόπουλος. Ρε Ραυτόπουλε, εσύ βγάζεις 10 βρώμες κάθε καλοκαίρι και βγαίνει μισή. Και μας βγαίνεις και μετά και μας λες. Κάτσε, τι αρέσει ο Μελιόπουλος. Είναι για πάνω ο Μελιόπουλος. Δεν έχω γνώμη για να τον πέφτει. Δεν ξέρω. Δεν είναι βασικό καταρχήν στην Ξάνθη. Ναι, αυτό με τρομάζει. Δηλαδή, αν φτάσει στην Ξάνθη, δεν παίζει βασικό ο Μελιόπουλο. Πώς θα έρθει να παίξει τον πάγο, με ποια πρόπτυχη. Αφού έπαιζε ο τερματοφυλακά, τι είναι αυτό. Κάθε, ξέρω. 6 και 8 παίζει. Πόσο χρόνο είναι. Είναι 19. Έλα ρε φίλε, πάνω. Μην ξεχνά ότι ο κύριο Ραπτόπουλο, όταν πήραμε το Λάμπρου. Μας λέγανε ότι κάναμε εκδούλευση στο Όταν διακλή. Ήρθε ο Βιερίνια. Και μετά, όταν το δώσαν δανεικό, ο ίδιος έλεγε, μα καλά δώσατε δανεικό αυτό το παιχταρά για να παίζει ο άλλος. Όταν ήρθε ο Βιερίνια τον Αύγουστο, ήταν χαμηλοκόλλης με πολλά κιλά. Ναι. Ο Βιερίνια. Ναι. Α, μπράβο και ήρθε για τα τελευταία. Και είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Και τα λοιπά. Και, και ήρθε για τα τελευταία ένσημα και θα... Και τρώνε όλοι. Πρέπει να Εγώ δεν είχα μαλώσει με τον Βιερίνια. Ο Γιώργος είχε πει: κλείνει το έργο με τον Βιερίνια. Δεν παίρνουμε τον Βιερίνια γιατί μας δουλεύει. Δεν τα έλεγα εγώ. Μετά ο Γιώργος έκανε κουλουτούμπα. Εντάξει. Πρέπει στους ποδοσφαιριστές όλους να του έρχεται ο Βιερίνια, δεν έρχεται ο Βιερίνια. Θέλει τόσο να έρθει ο Βιερίνια. Και γράφει στο Instagram ο Γιώργος μπαμπά ότι εγώ τέλμα με τον Βιερίνια. Το τελειώνω. Δεν ασχολούμαι με τον Βιερίνια. Και μετά τον πήρε τον Βιερίνια. Και έπαιξε την μπάλα ο Βιερίνια. Κουλουτούμπα ο Γιώργος έκανε. Εντάξει. Όσο για το Λάμπρου, εγώ παίκτης που έχει τρίπλα ένας με ένα και τελείωμα, μπορεί να βελτιωθεί σε οτιδήποτε άλλο κομμάτι αδύναμο έχει. Είναι αδύναμος, είναι ξέρω εγώ με μέτρια φυσική κατάσταση, φτιάχνεται. Ο ένας με ένα που έχει ο Λάμπρου και το σκοράρισμα που το έχει, σου λέω γιατί κρατάς το λιμιό και διώχνεις το Λάμπρου. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, γιατί όταν τον πήραμε έλεγες ότι ο μόνος λόγος που τον πήραμε είναι για να κάνουμε δούλευση στον Καγιούλ του Ηρακλή και δεν έλεγες ότι πήραμε ένα μεγάλο, έναν εξελισσόμενο παίκτη Ιρατόπουλε. Τότε δεν είχε ένας με έναν δηλαδή ο Λάμπρος στον Ηρακλή. Εντάξει. Κώστα, δηλαδή σε κάθε κίνηση που κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων το staff πρέπει να βγάζει και δελτίο τύπου γιατί το κάνει. Όχι βέβαια. Εμείς τι δουλειά θα κάνουμε άμα βγάλει και δελτίο τύπου. Ούτως ή άλλως να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή, μπορείς να φέρεις ένα όνομα και να μην σου παίξει. Και να φέρεις έναν ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα και στην πορεία με τη δουλειά να σε παίξει μπαλάρα. Κοίταξε πάνω, το κακό είναι ότι έτσι πως είναι η δουλειά, σίγουρα και φέτος, εγώ δυστυχώς το πιστεύω, ένα μπέχτη στυλ Χατζερίδη θα τον έχουμε. Δηλαδή κάπου θα σπάσει λεφτά και θα έρθει ένας που δεν θα πιάσει. Όταν κάνεις 8 μεταγραφές. Από τις 8 μεταγραφές, όταν μια ομάδα κάνει 8 μεταγραφές. Το θέμα είναι ναι, να γίνεται για αυτό που λέει ο Μπάμπης. Γίνεται για άλλους λόγους, για μανατζερικούς, έτσι. Είδες όμως με το Χατζερίδη πώς εξηγήθηκε η μέγιστη ροή. Ο Χατζερίδη απλά έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ μετέπειτα με τα συμβόλαια. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Έχει κάνει αυτό το κακό. Ότι εκεί μέσα ο μόνος που δεν θέλει να δαγκώσει το Σαββίδι είναι η κυρία Κοντζαρέβα. Ναι, και γι' αυτό την έχει δεύτερη. Ναι, την έχει για να βλέπει τα λαμόγια και να τα κατατροπώνει η κυρία Κοντζαρέβα. Καλά είναι, γιατί ποιος νομίζει ότι δεν ξέρει ο Σαββίδης. Δηλαδή,
επιχειρηματία είναι και μάλιστα πολύ επιτυχημένο. Δηλαδή, απλά, ναι, αλλά με το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Ο Σαββίδης το τελευταίο χρόνο έχει καταλάβει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης κάνει αυτό που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και τα λοιπά τόσα χρόνια. Και καλά κάνει. Για καλά, επόμενη γραμμή. Ξέχασα να σε ρωτήσω γιατί σε κάπου, αλλά το ίδιο θα μου έλεγε και εσύ. Όπως λένε οι Ολυμπιακοί, τίμιος είναι ο πρόεδρός μας, θα πεις και εσύ καλά έκανε και τον Ηρακλή. Και άμα πεις τίποτα. Για τον Ηρακλή, ξέρω. Με 1,5 εκατομμύριο σώνεται και παίρνει το αφημί του Βόλου. Ή παρακαλά να βγει η Νέα Δημοκρατία για να μην γίνει το δημοψήφισμα. Για να μην μας ποιο δημοψήφισμα να γίνει. Να μην περάσει η τροπολογία. Ποια τροπολογία. Εσύ να μας πεις που λες ότι έχει καλή θάλασσα, πού αλλού έχει πάει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Καλά, όχι. Σου λέει άλλο. Άλλο αυτό. Δεν σου λέει ότι συγκρίνει με το κάτεργο, με στη Φολέγα. Ναι, να μας εξηγήσει, ρε παιδάκι μου. Πάντως λες με χλεβάζει, γιατί. Ναι, εγώ ναι, πάω, πήγατε πέρσι. Και έχει αρκετά. Ξέρετε τι γίνεται, μωρέ. Στάνταρ του τι θεωρεί καλή θάλασσα. Καλά, εννοείται. Πού είναι πάει. Στάνταρ σου, όταν είναι καλή θάλασσα. Για καλή, δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι στον τύπο που στέλνει το μήνυμα, έχει το εξής κακό. Θεωρεί ότι παντού έχει καλή θάλασσα, ξέρεις που έχει καλή θάλασσα. Όπου πηγαίνει αυτό. Παλιά δηλαδή, εγώ θυμάμαι την πέτυχα αυτή την εποχή. Είχαμε ακόμα το λογιστικό γραφείο στην Καλλιτική. Τους λέγαμε τους άλλους ότι εμείς επειδή έχουμε το γραφείο και έχουμε και δύο κρεβάτια πίσω, θα πάμε να την πέσουμε στην Καλλιτική. Ποτέ δεν λέγαμε όμως ότι είναι ωραία η θάλασσα. Ξέρεις τι μας λέγανε οι άλλοι. Ο Άρε λέει, χα, Βρωμοχαλκιδική θα πάτε. Λέει, εμείς θα πάμε λίγο στα νησιά. Τόσο ωραία νησιά έχει η Ελλάδα. Στη Βρωμοχαλκιδική θα πάμε. Και τώρα ανεβάζουν όλοι αυτοί στο Instagram και στο Facebook τη μεγάλη αυτή ατάκα τη σαν την Καλλιτική δεν έχει. Και μπράβο σε ένα γνωστό μου, ο οποίος είχε βρεθεί το παιδί στην, που είχε βρεθεί, στην Κάρπαθο νομίζω, ναι. Και βρήθηκε ένας βλάχος από το Κιλκίς και είπε στον Μπιτσόπαρο, καλά είναι λέει και εδώ, αλλά σαν την Καλλιτική δεν έχει. Και έπεσε και τον βλάχος στο ξύλο να τον. Τραγικό. Απλά το καταλαβαίνω λίγο, ξέρεις λίγο, χυμίξαμε ηρωνικά και τα λοιπά. Όχι, καθόλου λέει... ηρωνία, την άποψή ναι, μας είπαμε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, άμα θύθηκε... Εξάλλου, σου λέει, μην την απαξιώνουμε τόσο. Το μεγάλο Σκανελάκη Δημήτρη, τι να σπροβάλλει, να πούμε πάει. Το κέντρο ενημερώνει για να σπροβάλλει, θα πούμε γιατί. Το κέντρο, ναι. Το κέντρο ενημερώνει. Πάμε κόσμο, ναι, μάλιστα. Εγώ είμαι φίλε Βρασνά. Βρασίδα Βρασνά. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε Σίγουρα. Ναι, ναι. Τι γίνεται, καλά. Καλά, καλά. Ωραία, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ναι. Μερκούρης λέγομαι από την εξωτική Μενεμένη τηλεφωνοπάω. Ωραίο. Μερκούρη Μενεμένη. Μενεμένη τι μπορεί να είναι. Εξωτική με εμένα. Αυτό που λέει τον Μπάουκ, πώς το βλέπει του χρόνου μπορεί να κάνει. Πολύ δυνατό. Πάλι. Πολύ δυνατό, ενιαίο, όπως το λέει, συμπαγή. Δεν έδωσε παίκτες, δεν πήρε παίκτες. Σημαντικό ότι κρατάει τερματοφύλακα δεξί μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, όλη πίσω ομάδα. Πιστεύω ότι θα δώσει περισσότερο ο Ακπομ και ο Ζαμπά από ό,τι δώσαν πέρσι. Άρα ο Πάουκ επενδύει σε αυτούς και θα πάρει και από αυτούς. Εκείνο το οποίο βλέπω πάλι με ερωτηματικά είναι στα χαφ. Στα χαφ και ο Γιαννούλης. Και πώς θα πάει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης πώς θα πάει βασικός και τα χαφ. Δεν θα έχει το Βιερίνια ηγέτη. Τι έχουνε ρε τα χαφ, ρε. Ορίστε. Γιατί τα χαφ λέω τι έχουνε. Τι... Ο Πάοκ εδώ και τρία χρόνια, τέσσερα ή τέλος πάντων όλα τα χρόνια τα οποία είναι ο κύριος Σαββίδης. Νοσεί στα χαφ. Στο 6 και στο 8. Πρωτάθλημα με αυτά τα χαφ δεν πειράρε, φίλε όμως. Ναι, αλλά τα χάψου δεν παίξανε. Η πίσω γραμμή πήρε. Ο Πρίγιοβιτς στον πρώτο γύρο πήρε. Ο Βιερίνια στο δεύτερο γύρο πήρε. Τα χάφ δεν βοηθήσανε, θέλω να σου πω. Πώς θα πει ο Βέρμπο. Πώς δεν βοηθήσανε, ρε. Τι δεν βοηθήσανε. Πόσα γκολ βάλαν τα χάφ φέτος. Η γενική εικόνα σου στα χάφ. Ποια είναι το πρόβλημα. Ο έβαλε 5 γκολ. Ο Σαχόφ που έχει τα περισσότερα γκολ στα χάφ. Δεν τον κρατήσανε. Έφυγε. Ναι. Οπότε πρέπει να περιμένουμε πώς θα εμφανιστεί ο Βέρμπλου και ο Μαουρίσιο. Όταν θα πει ο Μαουρίσιο. Ως πολυτραυματίες, βάλε ένα τεράστιο ερωτηματικό μεγαλύτερο από την Κασίδα μου να πούμε. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα είναι ερώτημα. Περιμένω εγώ το Βέρμπλου στα 33 να αναισθηθεί. Ο Μαουρίσιο είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι Fiat 128. Κάθε χρόνο, 4 μήνες είναι εκτός από τραυματισμό. 3 χρόνια είναι. Τον 4ο χρόνο θα γίνει καλά, δεν ξέρω. Εκεί έχω ένα θέμα. Ένα προβληματισμό. Γκολκίπερ όμως, τετράδα άμυνας, φορ και εξτρέμ είσαι καλά. Τα χαφ ερωτηματικό. Και ο Μπίσεσβαρ ένα χρόνο με αυτό το κορμί πιο μεγάλο σε ηλικία. Γι' αυτό ήρθε ο Σίλβα, να δούμε πώς θα βγει ο Σίλβα. Και αυτό που λέει ένα τελευταίο, μ' ακούς. Βέβαια. Άμα σε βάλουμε μια πράσινη μοϊκάνα και ένα σκουλαρίκι, τον Κιρτ Φλίνκ τον κάνει σε αλλαγή να πούμε. Πρότιτζι. Ρε αλήθεια. Το μάτι το έχει. Η Μενεμένη λατρεύει πρότιτζι. Το μάτι το έχει. Πάμε τελευταίο για το ημίωρο. Μάλιστα. Καφέ.
μπορείς να κάτσεις στην πόρτα και να μου κάνεις νόημα αν λέει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι και τηλεφωνητής. Πάμε, λέει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Ναι, πάλι καλά. Λοιπόν, Βαγγέλης Παναθηναϊκός από Αθήνα. Ωραίος. Πού, Αμπελόκι, Πηγγίζει, πού. Όχι, Κουκράκι, Κουκάκι. Κουκάκι, ωραία. Κέντρο. Ωραία, έχετε μια μαγαζάρα κέντρο, εκεί. Κέντρο. Πήγα τις προάλλες, πολύ σπέσιο. Ποιο? Να σου πω την αλήθεια, δεν συγκράτησα το όνομα. Τι, πάμε, μην πηδάτε κουβέντα, λέγε φίλε. Μια ερώτηση, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία. Ναι, ναι, λέγε φίλε, συγγνώμη. Εγώ με Θεσσαλονίκη δεν έχω σχέση και δεν έχω καταλάβει κάτι. Πες μας. Στις δημοτικές εκλογές βγαίνουν και κάνουν κουμάντο οι ομάδες. Ναι. Ο Άρης να ψηφίσει από εδώ, ο ΠΑΟΚ από εκεί. Ναι. Στην Αθήνα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν λέει ο Μελισανίδης και τέτοια. Σωστό. Γιατί κάνει κουμάντο οι ομάδες εκεί πέρα. Στον Πειραιά, στον Πειραιά ο Μαρινάκης, αφού λέει. Μαρινάκης είναι Πειραιά. Άστο, σου λέει για Αθήνα. Απάτσε για Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Απάτσε για Αθήνα. Η Αθήνα έβγαλε την οικογενειακρατία, να πούμε. Έβγαλε Μητσοτάκη πάλι. Τι να κάνει. Είχατε κόλλο να βγάλετε κάποιον άλλον στην Αθήνα. Βγάλατε Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη. Και τι κάνατε. Κάτι πιο έξυπνο που κάνατε. Δηλαδή τι. Εμείς βγάλαμε. Μητσοτάκη βγάλουμε. Τι να βγάλουμε. Εμείς Μητσοτάκη βγάλαμε. Σωθήκατε που βγάλατε. Το πρόβλημα Αθηναίων είναι ότι μια ζωή το κόμμα που κυβερνάει. Βγάζετε για να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε ωραία και δήμαρχο από αυτό το κόμμα. Αυτό είναι. Καλά στη λέει ο Μουσάτος. Τον Καμίνι όσο κυβερνούσαν οι αριστεροί ή αλλά... τον Πασόκ αυτό νίκατε. Αλλά... Τώρα που κυβερνούν οι άλλοι βγάλετε τον άλλο. Μητσοτακικοί κατακλυσμοί. Ντόρες και μπόρες. Άρα η εξήγηση είναι οικογενειοκρατία Αθήνα και Θεσσαλονίκη κουμάντο ο ΠΑΟ. Ναι. Και... Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, μωρέ, και αυτό. Μην το κάνετε το. Αυτό είναι. Το αυτό κάνει λίγο τώρα ο Ραπτόπουλος. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Ότι ψηφίζει ο κόσμος τώρα. Okay. Οι κανίβαλοι πάω, πάω ψηφίζει. Το λέω. Μισό λεπτό, γιατί παλιά επί Παπαγεωργόπουλου, τι ο Παπαγεωργόπουλος θα πάω ψήσει, ας πούμε. Ο ναι, Παπαγεωργόπουλος διόριζε. Διόριζε ο Παπαγεωργόπουλος. Ο μισό Σούπερ 3 μπήκε με στα μάτια μαραμαλή. Παλιοί στον Παπαγεωργόπουλο μόνιμη. Για να μην τον βρίζουν οι σουπεράδες και που βρίζουν όλο τον κόσμο. Στα κημητήρια οι 9 στους 10 είναι και οι παπάδες είναι αριανοί. Αριανοί σουπεράδες παλιοί είναι. Εγώ είδα τον Κιμπόκο να αγκαλιάζει τον Ζέρβα. Ποιον τον? Τον Κιμπόκο. Είχε πάει και αγκαλιάζει τον Ζέρβα μετά την εκλογή. Ε, τι. Καλά λέει, τι. Ναι, όχι, ισχύει. Τι. Ναι, ισχύει, τι άσυμο, δεν ισχύει. Οκ. Άρα πάω, στήριξε Ζέρβα. 100%. Εννοείται, ρε φίλε. Αν άκουγες εκπομπές εδώ ραδιοφωνικές, μιλάμε που για κάποιο λόγο οι δικές μας, σε αντίθεση με τις δικές σας, η δική μας η αθλητική παραγωγή, δεν ξέρω αν το θεωρούν βλασφημία να ασχολούνται με τα αθλητικά. Ασχολούνται, μιλάμε με την πολιτική, λες και κάνουν εκπομπή στο CNN. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχει δίκιο ο Γιώργος, αλλά ο Ζέρβας έδωσε λεφτά για την καμπάνια του. Δηλαδή, στα μέσα, και εγώ δεν πήρα το χαρτί, ηχογκόμενο εγώ τον Ζέρβα και είπα τι ωραίος που είναι ο Ζέρβας και μπράβο Ζέρβα. Έχουν δώσει χρήματα ο Ζέρβας, για να το πούμε αυτό. Πάντως αυτό που κάνω τα χιάος, να πάρει τηλέφωνο στο σταθμό, εδώ στην Αθήνα δεν γινόταν με τίποτα. Έκλεισες διάλειμμα. Να κάτσει... Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο ιδιαίτεροι. Ναι, είναι λίγο αλέγκρος ο τα χιάος. Εσείς έχετε μια κρυοκολιά οι Αθηναίοι. Ξεκινάει από Λεωφόρο Αλεξάνδρα, φτάνει και αρχίζει και κρυώνει το έργο μέχρι την Εκάλη. Όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά, τόσο πιο κρύοι γίνεστε. Πάμε σε διάλειμμα. Κρύοι. Χάλασε ο γιακάς του αγαπημένου σας πουκαμίσου. Μπορείτε να το σώσετε. Έτοιμοι γιακάδες για αλλαγή. Γιακάδες. www.gyakades.gr. Τηλέφωνο 2310-53-2290. Σε τεράστια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. www.gyakades.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών χονδρικής 53-2290. Σημεία πώλησης καταστήματα ειδών λοπτικής. Γιακάδες. Άλλαξε τους σαν τα πουκάμισα. Το κρυοπωλείο Κωνσταντίνος δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1999 δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Στο κρυοπωλείο μας, εκτός από τα ιδιαίτερα προσεγμένα κρέατα, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων φτιαγμένα στο χώρο μας με μεράκι και φαντασία. Στο καταψύκτη μας, εκτός από τα υπέροχα λαχανικά Καραγιαννίδη, θα βρείτε τις φημισμένες πίτες Ευλογία, τα σπιτικά ντολμαδάκια της Φανής και τις καταπληκτικές σούπες Καλαγασίδη από το Τσοτήλι Κοζάνης. Μπορείτε ακόμα να συνοδεύσετε τα κρέατα με τα ζυμαρικά αγροζύμι, να τα απογειώσετε με διάφορα μείγματα μπαχαρικών ή σάλτσες πικάντικες αλμοπίας. Τέλος, ένα μπουκάλι κρασί της αρεσκίας σας από τη συλλογή του κτήματος Ασλάνη στην Χανιώνα κλείνει την γάμα των προϊόντων μας ιδανικά. Είμαστε πάντα κοντά σας πρόθυμοι να σας προτείνουμε ιδέες πώς να συνδυάσετε το νόστιμο κρέας με υγιεινά χρήσιμα αλλά και γευστικά προϊόντα. Κρυοπωλείο Κωνσταντίνος, Επιδαύρου 37 κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, κάτω από το ρέμα.
συνδυάζεται με την ποιότητα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Τα ξυδάκια μας πρώτων πυλών. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και ελέγξτε το αυτοκίνητό σας. Τσεκάρετε τα ελαστικά σας. Φουλάρετε με βενζίνη ή αέριο και είστε πανέτοιμοι για απολαυστικές διαδρομές. Aegean Mutalidis Oil. Ακόμη πλυντήριο αυτοκινήτων και πάρκινγκ φορτηγών. Aegean Mutalidis Oil. Προέκταση Μακρυγιάννη με αναγεννήσεως. Άνω Περιφερειακή Οδό Εβόσμου. Τηλέφωνο 2310-765-259. Αξιόπιστες υπηρεσίες πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο μεικτών καυσίμων. Aegean Mutalidis Oil. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια μπουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο μπαμπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγίων Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Γιατί το μέγεθος μετράει. Περνώντας από την Ανατολική Θράκη 67 στην Κάτω Τούμπα, σίγουρα θα σε συνεπάρει η μυρωδιά των φρεσκοψημένων ξηρών καρπών και θα σε οδηγήσει στην πόρτα του Nut House. Εκεί θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα δώρα της φύσης που μπορεί να γευτεί ο άνθρωπος δικής μας παραγωγής. Ελληνική ξηρή καρπή δικής μας παραγωγής, ομή, αλλά και ψημένη καθημερινά στο δικό μας εργαστήριο, όπως και ιδιαίτερη ξηρή καρπή ωφέλιμη για τον οργανισμό. Υγιεινά σνακς από ξηραμένα φρούτα, μπάρες δημητριακών, γνήσιο φυστικοβούτυρο σερών, ταχύνι και αγνό μέλι βάλσαμο πριν και μετά από μια κοπιαστική προπόνηση. Δημητριακά για κάθε τύπο διατροφής και εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες για διαβητικούς και ανθρώπους που κάνουν δίαιτα. Καστανή ζάχαρη, ζάχαρη καρύδας, σιρόπι αγάβης και στέβια σε διάφορες μορφές. Μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού χωρίς ζάχαρη, σοκολατένια συσκευάσματα και για τους ανθρώπους που αγαπάτε, εφάνταστες συσκευασίες και συνθέσεις για ένα όμορφο δώρο, για κάτι υγιεινό, αλμυρό, γλυκό, για κάτι στο χέρι ή για μια καθαρά ισορροπημένη διατροφή. The Nut House, Ανατολική Θράκης 67 στην Κάτω Τούμπα. Γλυκά και υγιεινά. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Πάμε ρε μαγκές. Πάμε. Έλα φίλε. Έλα ρε μαγκά. Καλώς. Καλησπέρα ομάδα. Καλησπέρα. Εκπληκτικό πάνελ. Γεια σας. Καλώς. Γιάννης Βοστόνη. Έλα Γιάννη. Όχι, έχει έλγια. Δεν ξέρω αν η ζέστα εκεί σας χτυπάει στο τερματάκι, αλλά εδώ έχουμε 25 και είμαστε πολύ χαρούμενες. Διάβαζα κάτι από Παυλίδη. Εδώ έχει βρέξει
και έβγαλε πολύ υγρασία. Γι' αυτό και ο Μαλάτος του είπε ο γιατρός να μην έρθει και καλά έκανε. Εγώ έγραψα πείμα για το Μαλάτο, αγαπητοί, δεν θα το διαβάσουμε. Διάβασέ το, γιατί θα το μεταφέρουμε. Λοιπόν, καταρχήν πολύ γέλιο σήμερα, πρέπει να είναι καλύτερα από όλους. Και ξέρετε για τους ακροατές τι γίνεται. Για την όλη χαμογελαστή. Θα μου πει ο Ασλαμάς γιατί. Για πες. Σήμερα. Ναι. Ναι, γιατί ένα στους δύο είναι χαμογελαστός που παίρνει τηλέφωνο. Θα έχει πει. Α, που παίρνει τηλέφωνο. Ποιο μένει. Έβγαλαν οι γλάστρες, παιδιά. Έβγαλαν οι γλάστρες. Έβγαλαν οι γλάστρες στο χοηταράκι του Θεού, ξυπνάτε. Είναι Ιούνιο. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, 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 ναι. Αρχίσαμε να καλλιεργούμε τα δικά μας προϊόντα. Εγώ στην Δράμα που πήγα, μου λένε: άμα θες την καλύπητο να μυρίσεις τίποτα, ωραία πράγματα. Λέω: δε, παιδιά, ευχαριστώ. Μια μπυρίτσα εδώ, θα τη βρούμε την άκρη. Θυμάμαι ένα σκηνικό που είναι στην Ελευσίνα, νομίζω ή στα Ινόφυτα, δεν θυμάμαι που ο Ντινόπουλος στον Αντένα κάποτε, που έκαιγαν κατασκευμένες φούντες και έκανε ρεπορτάζ για το κανάλι, ήταν σε απόσταση 500 μέτρων από εκεί. Και την ώρα που το καίνε, ας πούμε, τους κάνει ένα σύννεφο του τύπου και την έχει ακούσει και συνεχίζει να κάνει ρεπορτάζ. Φίλε, ο Ντινόπουλος έχει κάνει καταρχήν για μένα ένα από τα κορυφαία ρεπορτάζ στην ελληνική τηλεόραση, έτσι, με το Βλέπω Κύκλους. Ναι, ο οποίος Βλέπω Κύκλους, ξέρεις τι γίνεται, Παναγκέ του. Είχε φτιαχτεί και μια ομάδα στο Facebook, δεν έχω, μου το έλεγε ένας φίλος, που... έλεγε ψάχνουμε τον Τάκη που βλέπει κύκλους και τα λοιπά και έσκασε εξώδικο από το δικηγόρο του. Ναι. Οπότε μάθανε μετά ο Τάκης έγινε κυριλέ και μένει στην Κηφισά. Κηφισά! Ναι, είναι ζωντανός και ακμεότατος. Λοιπόν, θα το πω το ποιηματάκι αφού πες το θέλετε. Πες το, είμαστε όλοι αυτιά. Πάμε. Αλλά να κάνω μια καταγγελία πρώτα. Πρώτα, ναι. Ο Σχιζοδήμος που τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε, όντας one man army, ηχολήπτης, καθαριστής, ασανσεριτής, υποδοχή, λογιστής, κάνει το chat, streamer, τηλεφωνητής. Ήμουνα πριν 10 λεπτά αναμονή και με έκοψε την ακόψη αυτόν που μιλούσε. Μα το καταγγέλλω δημόσια. Αυτό είπες ρε φίλε, κάνει τόσα πολλά, λογικό είναι. Καλά, και το κούμπο κάνει και τόσο και πολλά. Και τώρα τι τον πιανεύεις, αφού είναι και εργοδότης και εργαζόμενος μαζί. Αλλά να πω κάτι. Στηρίζουμε το YouTube του Σχιζοδήμου και όχι του κομμουνιστή για τους δικούς μας λόγους. Α, δεν παίρνετε rapto.gr. Δεν παίρνουμε rapto.gr γιατί μας έκανε μια ευγενική παράκληση ο Σχιζοδήμος Junior. Και λέει, παιδιά, στηρίξτε. Δεν γίνεται να βλέπουμε Γιώργο που άνε εδώ και χιλιά χρόνια, ρε φίλε, και να μην του δώσουμε, ας πούμε, τον οβολό μας, έτσι και ψηφιακά. Όπου αγαπάει η καρδιά σας, θα δώσετε τον οβολό σας. Ο ίδιος είναι Γιώργο. Έχω ανοιχτά δύο παράθυρα. Ρε. Θα βλέπω Firefox και Σχιζοδήμο και Google Chrome θα βλέπω τον κομμουνιστή. Γιάννη, μισό λίγο, με αφορμή την προηγούμενη παρουσία του παιδιού από την Αθήνα, ναι. Ότι ναι. Εδώ πέρα πάνω ψηφίζουν ποδοσφαιρικά κτλ. Σχέματα δεν είπε. Ρωτάει ο Γιώργος Βεντούρης, πρώην συνεργάτη μου στο Λίμπερο, τον Γιάννη τον Βούρο στη Φιλαδέλφεια, ποιος τον έβγαλε? Έναν αποτυχημένο ηθοποιό. Όχι, ρε, ωραίος το ποιος ήταν. Κάκιστος. Παιδιά, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Okay, κάκιστος ηθοποιός και κάκιστος εδώ διευθυντής κρατικού θεάτρου. Του κρατικού θεάτρου, κρατικός θεάτρου ήταν λίγο... Κάκιστος. Γενικά, δεν έχω ακούσει καλά λόγια. Ράβομαι κάκιστος, το λέω εγώ. Νομίζω ότι στη ζωή γενικά... προχωράνε οι καλοί, οι μέτροι και οι κακοί. Οι πολύ καλοί και οι πολύ κακοί δεν πάνε πουθενά. Λες. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Εμείς είμαστε πολύ κακοί. Όχι. Ούτε πολύ καλοί είμαστε. Είστε καλοί. Απλά καλοί. Γιάννη, μεγάλη στιγμή. Για μένα είναι εκτάριστη. Τι είπες, Μάριος, όχι, δεν άκουσα. Έπρεπε να είσαι μπροστά εσύ σήμερα το απόγευμα. Τύπος στο περίπτερο. Μιλάει με τον περιπτερά. Πού, πού. Σε ποιο, 45, σε ποιο σημείο. Κέντρο. Ανατολικά. Ανατολικά, ωραία. Ακούμε. Σε κεντρικό δρόμο ανατολικά. Ωραία, πάμε. Και λέει, ναι. Ένας ποιητής και λογοτέχνης είχε πει αλίμονο σε αυτούς πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί που δεν τρελαίνονται ποτέ. Του λέω, φίλε, αν επιτρέπετε, εγώ ήμουν για παγωτά στο ψυγείο. Λέω, αν επιτρέπετε, ποιος το είπε, λέει ο αγαπημένος μου, Τσάρλς Μπουκόφσκι. Δεν το ήξερα ότι το έχει πει αυτό ο Μπουκόφσκι. Φανταστικό. Πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τρελαίνονται ποτέ. Τώρα, αν μας ακούνε πόσοι άνθρωποι, ξέρουν κανείς τον Μπουκόφσκι, λες. Οι 5 στους 10 τουλάχιστον. Ούτε το Τζιμπουκόφι. Εδώ υπάρχουν πατριώτες, ας πούμε, που δεν ξέρουν πόσα έργα έχει βγάλει ο Αριστοτέλης. Δεν θέλω ονόματα, δεν αναφέρω, η υπολείψη δεν φύγω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβα. Αφιερωμένο στον κύριο αυτόν, λοιπόν. Η ζωή σε γενικές γραμμές δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Έχει ένα σωρό ωραία πράγματα που βαριέμαι να σας τα πω τώρα και τα ξέρετε μόνοι σας, αλλά δεν είναι και όλο το καλύτερο. Λείπει ο κύριος Γιάννης και είναι σαν όλες αυτές τις τυφώνες. Σαν το πει στο ποίημα. Σαν τους σεισμούς που μπορεί να σκάσουν στην Ιαπωνία. Σαν το καλοκαίρι στη Λάρισα που θα σε air condition γιατί τα μπιπ σου ζουλάνε.
Και περισσότερο από όλα αυτά, όταν ο πόνος ήταν ακάλεστος, όταν έρχεται η Κυριακή και ο Μαλάτος λείπει, δεν είναι εκεί, δεν σε έχει προετοιμάσει κανένα μάθημα στο σχολείο ή στο κατηχητικό. Για το πώς θα είναι η μαγνήτα, για το ότι θα πονάνε ακόμα τα κόκαλα και η επιδερμίδα πονάει. Και το δέρμα είναι το πιο μεγάλο όργανο του σώματος και το σημειώνω. Ο πόνος χωρίς το Γιάννη δεν αντέχεται. Ούτε τα αυτοκόλλητα μορφήνης δεν κάνουν δουλειά, ούτε τα πονήρα τσιγάρα χωρίς το Γιάννη το Μαλάτο. Και από πόνο τούμπανο, απροετοίμαστος. Ιδίως όταν σε κλωτσάει στα μάτια ανάμεσα. Λείπει ο Μαλάτος και το έχω ξαναγράψει, επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορώ να γράφω όλο καινούργια. Γιατί και ο πόνος είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει ποτέ. Θα μείνει ίδιος χωρίς το Μαλάτο στο τέλος του κόσμου. Θα μείνει ίδιος, θα επιβιώσει παρά με τις κατσαρίδες μαζί με το λαός, με σκληρά και λύφη και μουστάκια μεγάλα σαν σελφοκόντερα και την κοιλιά του Καρατζαφέρη. Και σας αγαπώ πολύ και καλό απόγευμα. Καλωνικός τρελός. Πάμε επόμενος κύριος. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Χαιρετώ την τρελό παρέα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Εσείς, ναι. Είμαι ο Σταμάτης, ο πράσινος, ο ατρόμητος, ο παδός Νοτς Κάουντι. Καλώς ήρθατε. Δεν τα πήγε καλά ο κύριος Τσιμέρος. Γρηγόρης ο κόκκινος και Σταμάτης ο πράσινος. Στις άλλες δύο εκπομπές να σας πάρω, έβγαινα στη γραμμή ακριβώς, ήμουν ο τελευταίος, έκλεινε η εκπομπή. Επιτέλους τρίτο, δεν τρίτο στο κακό, γιατί στην πάρα προηγούμενη εκπομπή ο Γιώργος ήθελε να του πω και για τις εκλογές. Ναι, φίλε, συγγνώμη, νιώθω βλάκας. Τώρα το κατάλαβα, το Σταμάτης ο πράσινος. Απορώ, εγώ έλεγα θα σας άρεσε, ειδικά του Ραπτόπουλου, αλλά δεν το έχετε πιάσει ακόμα. Ευρηματικότατο απίστευτο. Βέβαια το πιάσε. Ευρηματικότατο απίστευτο. Έτσι. Εσύ μόνο το πιάσε. Οι άλλοι, εγώ περίμενα να στα όρια του εφερλισμού. Είναι στα όρια του εφερλισμού, αλλά το περνάει, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στο Γιώργο, ναι. Πριν δύο εβδομάδες που μου είπε να... καταρχάς είπε ότι είναι Notch Country. Η ομάδα δεν είναι Notch Country, είναι Notch County. Πολιτεία Notch Country, ναι, ναι. Λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Όχι, σημαντικό, καλά θα είσαι σίγουρα. Πριν δύο εβδομάδες, απλά... πριν δύο εβδομάδες έμεινα στη γραμμή και δυστυχώς δεν βγήκα. Πριν μία εβδομάδα βγήκε ο φίλος, ο Παοκτής, ο τρελοπαοκτής και ενώ ήταν να βγω εγώ, βγήκε αυτός, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάει το ένα. Δεύτερον, για το Τζίμερο που ρώτησε ο Γιώργος, ναι. Είχε πει να βγω να πω. Παταγώδης αποτυχία του κύριου Τζίμερου. Ναι, όπως το πάρει κανείς. Κοίτα, στην Ευρωβουλή πράγματι 0,7, κάτι τέτοιο. Ούτε, αλλά ούτε στην λεφτά παίρνει, Υπερομαρχία να... Αττικής, ναι. Από έναν δημοτικό σύμβουλο που είχε, τώρα γίνανε τρεις. Δηλαδή μεγάλο το ποσοστό του. Mm-hmm. Πάει ναι, και αυτό. Μην πάμε όμως ότι η λογική Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Ναι, ναι, σίγουρα. Δυστυχώς όμως για τον κύριο Τσίμερο μόνο στην Αθήνα είναι γνωστός. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Να ζητήσω λίγο τη γνώμη σας. Σας λέει, τι είναι αυτό. Και τη δική σου και του Γιώργου. Γιατί λοιπόν, κάνα κανάλι τον έκανε, κάνα promotion. Ο Τσίμερος. Δίνει λεφτά. Δεν δίνει. Ο Τσίμερος, αν πω ότι είναι λίγο αυτό που λέμε πολιτικός του διαδικτύου. Είναι άσχετος χαρακτηρισμός. Όχι, ολόσωστο. Δηλαδή, είναι έξυπνος, μωρέ, τσάμπα μάγκα. Δηλαδή, προωθεί το κόμμα μέσω διαδικτύου. Σου λέει, θα αγγίξω τις νέες γενιές. Άστα τα παππούδια. Ναι. Μέσω social media. Ναι, αλλά ακόμα το διαδίκτυο δεν είναι στα νήπια, είναι στο δημοτικό. Ούτε γυμνάσιο πήγε, ούτε λύκειο, ούτε πανεπιστήμιο. Το λάθος του Τζίμερου για μένα, φίλε, είναι ότι δεν έχει αποσαφηνίσει στους οπαδούς του αν ανήκει στους σκληρούς νεοφιλελεύθερους ή στους λαϊκούς νεοφιλελεύθερους. Δηλαδή, από τη μια, ποια είναι η άποψή του για τη Μακεδονία με τους πρέσβες να το παίξει λαϊκός δεξιός ή να το παίξει σκληρός νεοφιλελεύθερος. Για τη Μακεδονία την έχουν αμένει στα παπάρια τους οι Θεσσαλονικείς και οι Βόρειοι. Αποδείχθηκε και τις εκλογές. Αποδείχθηκε με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μνημονιακά κόμματα τα οποία δεν δημιούργησαν ποτέ αντίσταση για αυτό το θέμα. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε ποτέ από ό,τι είχε φοβήθηκε να πούμε κτλ. Μπήκε φαίνεται κανένας πάλι μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και τον απείλησε όπως έχει κάνει ο Αμερικάνος. Και το Πασόκ. Ναι, και το Πασόκ το ίδιο. Ανέβασε τα... Πού είναι λοιπόν τα χιλιαλητήρια που κατέβηκαν οι μούφα επαναστάτες, οι παίκτες του καζίνο να πούμε και... Πρόσεχε γιατί κατέβηκε και ο κύριος Μαλάτος. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Μαλάτος. Εγώ ξέρω ο κύριος Μαλάτος πήγε με ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν πατράτη. Λέγανε Κινάλ και τώρα λένε Πασόκ λεγόμαστε. Τώρα που κερδίσαν πάλι... Στη Βόρεια Ελλάδα, το κομμάτι πατριωτισμός
είναι μόνο για το Θεαθήνε. Ναι, ναι. Έχεις δει. Κάντε πίπα τώρα σε κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, Παοξίδες με τα ΣΕΚΑΠ και οι άλλοι κάτω με τη Νέα Δημοκρατία και τα καράβια και αφήστε μας ήσυχους να τα πατριωτιλίκια σας να πούμε. Πατριωτιλίκια σας. Άιντε, μπράβο. Να πω και για το Σαββίδι. Πρόταση. Να πεις. Ο κύριος Μανάκης ξέρετε ότι έχει τη Nottingham Forest. Βέβαια. Ναι. Και κάνει καινούργια κερκίδα. Σύνο 8.000 κόσμο. Δεν κάνει καινούργια κήπεδο, καινούργια κερκίδα κάνει. Καινούργια κερκίδα κάνει. Ναι. Καινούργια κερκίδα, σωστά. Λοιπόν, η Notts County τώρα ψάχνει να βρει, εδώ και μήνες από το Φλεβάρι, ψάχνει να βρει νέα ιδιοκτησία. Ναι. Η Notts County έχει το χρώμα του ΠΑΟΚ, το ασπρόμαυρο. Ναι. Ο φίλος μου εκεί πέρα μπορεί να σας πει ποια ομάδα, ας πούμε, πήρε τα χρώματα της φανέλας της Notts County. Μια πανίσχυρη. Θα το ρωτούσα τώρα αν το ξέρει, εννοείται ότι το ξέρει. Juventus. Η Juventus για αυτούς που δεν το ξέρουν. Έγινε λάθος αποστολή. Η Juventus είχε ροζ και περίμενε τα ροζ. Έτσι. Και πήγαν τις Notts County κατά λάθος. Και λέει, μας αρέσουν αφίστατα. Όχι, θα σου πω φίλε Ασλαμά, γιατί εγώ την έχω σπουδάσει Notts County. Ο ράφτης της Notts County τον καλέσανε οι της Juventus στην αρχή του 20ου αιώνα και τους έραψε τις φανέλες. Και λέει, τι μαλακίες είναι αυτές, με συγχωρείτε. Ροζ φανέλες, ασπρόμαυρες. Τους έραψε εκεί πέρα, τους άρεσε. Εγώ άλλο και ξέρω. Έτσι η Juventus απέκτησε το ασπρόμαυρο χρώμα. Ότι από την Αγγλία φορτώθηκε το εμπόρευμα και ήταν μέσα λάθος φανέλες. Οι ασπρόμαυρες της Notts County, έτσι ξέρω εγώ. Και στο πρώτο φιλικό που έδωσε το 2012 στο Juventus Stadium η Juventus διάλεξε την Notts County για να την τιμήσει και μάλιστα ήρθε 1-1. Αν σοβαρά μιλάς, δεν το ήξερα αυτό. Βεβαίως, άμα το ψάξεις, καλοκαίρι 2012. Αγαπημένος Τζον Τσιντόζι, παικτούρα. Ο Χιούζ, ο Λί Χιούζ, μεγάλος παίκτης στη Football League, ήταν τότε στην Notts County, μεγάλος παίκτης, μεγάλος σεντερφόρ και ήρθε 1-1. Το γκολ της Juventus δεν το θυμάμαι. Τότε η Notts County ήταν στη League One, δηλαδή γάμα εθνική. Και κάτι τελευταίο για να μην σας πρίζω, και ευχαριστώ που με ακούσατε. Άκουσα για το ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Ποιος θα είναι? Ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Γιατί όμως εξαφανίστηκε ο Γαβρίλ, ξέρετε? Όχι. Ξέρετε, παραιτήθηκε, ήταν βουλευτής. Το λόγο δεν ξέρουμε. Και σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπουργός. Το λόγο δεν ξέρουμε. Εν μία νυχτή παραιτήθηκε και εξαφανίστηκε. Γιατί τον εκβιάσανε με ένα συγκεκριμένο βίντεο και αυτός αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Τώρα όμως πήρε τις ευλογίες από εκεί που έπρεπε να τις πάρει. Ένα λεπτό. Ερωτικού περιεχομένου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ σας λέω ότι γνωρίζω. Ουσία του Μιχάλη Μπουκουβάλα. Υπάρχει συγκεκριμένο βίντεο. Τι υποψιάζομαι, ναι. Ερωτικού περιεχομένου και περίεργου ερωτικού περιεχομένου. Να μην το συνεχίσω. Αυτό υποψιάζομαι, αλλά δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένα βίντεο τον έκανε να υπαναχωρήσει. Αυτά τα κάνουν κάτι δική μας και σε κάτι διαιτητές εδώ. Τέλος πάντων. Πάντως, σοβαρά, όποιος ακούει και είναι παοκτζής, να σκεφτεί σοβαρά. Η Notts County είναι πολύ ιστορική ομάδα. Είναι το αντίπαλο δέος της Nottingham Forest. Απέχουν μόνο 200 μέτρα το ένα γήπεδο από το άλλο. Το ποτάμι δεν τα χωρίζει. Το ποτάμι τα χωρίζει. Έτσι. Ψαχτείτε λίγο στο Google και να το δείτε. Τώρα ψάχνει ιδιοκτήτη. Φύγε, τόπες. Φύγε, τόπες. Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ δύο φίλοι από το κινητό το τηλέφωνο της γιαγιάς του κοριτσιού κάτω στην Αθήνα για τα ρουχαλάκια και αυτά. Κυρία Φωτεινή. 2-1-1-1-84-7-0-0-2. Το λέω άλλη μια φορά. 2-1-1-1-84-7-0-0-2. Η κυρία Φωτεινή. Λοιπόν, πάμε άλλες τρεις γραμμές. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Η προφορά μου από ότι πώς μοιάζει, πώς τη λες? Η προφορά σου? Ναι. Περίεργου τύπου, κάνεις κανένα χαράλαμπο, αριανός λοιπόν, πρέπει να είσαι. Αριανός είμαι. Άμα θα σου πω ότι είμαι, δεν θα τρελαθείς. Πάντως, το τσιγαράκι με το χασίσι πρέπει να το κάνεις. Όχι, κάνεις λάθος. Είμαι Αθηναίος. Μένω στη Ριβιέρα της Καβάλας. Ποια είναι η Ριβιέρα της Καβάλας? Το παλιό. Όταν στην Ασπροβάλτα. Το παλιό. Τούζλα. Α, Τούζλα. Ναι. Τραγικό. Έχω επιχείρηση στη Βουλγαρία και είμαι από τα Νότια Προάστια. Επιχείρηση στη Βουλγαρία? Ναι, και, και είμαι από τα Νότια Προάστια. Πόσα τα 100 εφορία έχεις εκεί? Εφορία. Πόσα τα 100 εφορία έχεις εκεί? 10%. 10%. Και φίλε, ξέρεις, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά επειδή εγώ έχω αρκετούς φίλους και λογιστές που λένε, οι μοναδικοί που δεν πληρώνουν εφορία στη Βουλγαρία είναι οι Έλληνες. Οι μεγαλύτεροι απατεώνες είναι οι Έλληνες στη Βουλγαρία. Δηλαδή, για να καταλάβεις
Τι κοπρίτης είναι. Τι κοπρίτης. Κάνεις μεγάλο. Τι κάνω. Κάνεις λάθος μεγάλο. Καλά, εντάξει, τραγούδα. Οι μεγαλύτεροι κοπρίτες, είναι να πούμε, φύγαν από εδώ, όχι για καλύτερα, για χαμηλότερη φορολογία, για να πληρώνουν καθόλου. Έχω σπουδάσει οικονομολόγο στην Αγγλία. Δεν είμαι κοπρίτης, εντάξει. Εσένα είπα. Όχι, γενικά είπε ο Γιώργος, δεν είπε εσένα. Δεν είπε για σένα. Φίλε, για κοπρίτης ακούγεσαι. Τώρα αν είσαι, δεν ξέρουμε. Ναι, εντάξει, κοπρίτης δεν είμαι. Είπα εγώ εσένα, ρε φίλε. Ρε παιδί μου, η φωνή σου. Η φωνή του δεν προδιαθέτει ότι είναι κοπρίτης. Εγώ νόμιζα ότι δεν είπα εσένα. Αρχικόπρος, ναι. Άκου, Λιφαδιώτης είμαι. Ναι. Ξέρεις από Αθήνα, δεν ξέρεις. Γουρσουσλαμάς πρέπει να είσαι, φίλε. Ναι, λέγε, πες. Ναι, πρέπει να είσαι γουρσούζης. Πάντως, είσαι με γυναίκα μόνιμα. Τρεις γυναίκες έχω. Το κατάλαβα από την γουρσουζιά σου, δεν σε αντέξαν. Σε κατάλαβα εγώ, τι. Κάτσε, όταν λες, τρεις παλικάρι μου, λίγο αν θέλεις όνομα λες, αν θες. Τώρα δεν πεις. Τρεις παντρεύτηκε. Τρεις που έχεις παντρευτεί. Ναι, ναι. Πάνε, δεν μου λες. Με λαλίσσα του γιατί. Στην Αγγλία 6 χρόνια, εκεί σπούδασα. Ναι. Και έφυγα με την κρίση. Ναι. Κάτσε, Αγγλία ποιο μέρος αν επιτρέπετε. Ε, στο Μπέρμιγχαμ. Στο Μπέρμιγχαμ. Ναι. Ναι. Φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί δεν πήγες στη Σουηδία. Τι να κάνω στη Σουηδία. Έχει ανταγωνιστική οικονομία εκεί στη Γερμανία. Να πεθάνω από το κρύο. Στην Αγγλία δεν έχει κρύο, έχει ομίχλη. Όχι, λέω γιατί πήγες στη Βουλγαρία. Γιατί πήγα στη Βουλγαρία. Ναι. Γιατί ήμουν διευθυντής σε ξενοδοχείο και γνώρισα μια καλή κοπέλα. Για την οποία την παντρεύτηκα. Ωραία. Πρώτα λοιπόν εκεί. Και μου έκανε παιδί στα 60 μου. Ωραίος, μεγάλος, σε ζηλεύω. Στα 60 έκανε παιδί. 60 έκανε παιδί. Ναι. Καλά έκανες. Έχουμε μέλλον. Και με τις άλλες δεν είχα παιδί της Ελληνίδας. 60 ετών η γυναίκα σου αυτή που γέννησε. Όχι, ρε. 30 ετών η γυναίκα μου. Η γυναίκα θα ήταν 25. Τι 60, ρε. Εμάς μας γέννησε 25 και είμαστε ηλίδες. Και η γυναίκα σου πόσο ήταν. Η γυναίκα μου όταν γέννησε ήταν 20. Ποιος ο βουτσάς, ρε φίλε. Εσύ 60 και η γυναίκα σου 20. Αυτό που είπαμε πριν. Τώρα είμαι 60. Η γυναίκα μου όταν γέννησε ήταν 20. Τώρα πώς είναι. Τώρα είμαι 63, η γυναίκα μου 33. Καλά είσαι. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εσύ ήσουν 60 και η γυναίκα σου 20. Εσύ μεγάλωσες 3 χρόνια και αυτή μεγάλωσε 13. Κάτσε. Αζάρχες μαθηματικά. 33 τώρα. Έχω 9 χρονών. 63 είναι το παλικάρι, 33 η γυναίκα. Ναι, ρε, αγόρι μου, αυτός μας είπε ότι ήταν 60 και η γυναίκα του ήταν 20. Όταν τη γνώρισα. Συγγνώμη, ρε φίλε, μπήκε στο διασημόπλαιο και πήγε στη στρατόσφαιρα εκεί που μετράει, αλλιώς να πούμε, ο χρόνος. Όταν τη γνώρισα, ήμουν αγνώστη, η γυναίκα μου 20. Τώρα εγώ είμαι 63. Δεν με βγαίνουν τα νούμερα, ρε φίλε. Κάτσε, τι, στον αστέρα βουλιαγμένης μένατε, έμενες. Όχι, ρε, ήταν η καμαριέρα. Α, η κοπελιά ήταν καμαριέρα στον αστέρα βουλιαγμένη. Ναι. Και εγώ δούλευα εκεί σαν food and beverage manager. Τι δουλεύεις εκεί? Ναι. Σαν manager στον αστέρα? Ναι. Και παντρεύσεις καμαριέρα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Γιατί άμα ήταν 30 χρόνια. Άμα ήταν οι άλλοι 30 χρόνια. 30 χρόνια πιο μικρή ήταν, ρε φίλε. Γιατί μπορούσε να πάρει, ας πούμε, 30 κούκλα. Κούκλα είναι. Κούκλα, καλά είναι η κοπέλα Γελινάρα, ναι. Ενώ τριαντάρα που να είναι ψηρηματίες. Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε. Πάντως τα νούμερα δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εσύ μεγάλωσες 3 χρόνια για αυτή 10. Είσαι Γλυφαδιώτης. Διευθυντής στον Αστέρα. Μένεις στην Τούζλα. Και μένεις στην Τούζλα. Ρε φίλε, κλείς το μαγαζί, ειλικρινά. Και πηγαίνω, εγώ τώρα έχω πάρει σύνταξη. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Τώρα είμαι 63 στα 64. Καλά μειωμένη πήρες, ρε φίλε. Και πηγαίνω Σαββατοκύριακα, ήρθα στην Ελλάδα και το παιδί μου να πάει σχολείο, να μάθει ελληνικά. Όχι, ωραίος, εντάξει, καλά τα λέω. Η γυναίκα σου τι εθνικότητα είναι? Βουλγάρα. Α, Βουλγάρα. Εγώ θέλω λίγο να σου πω κάτι, καταρχήν δεν χαρακτήρισα εσένα προσωπικά γιατί δεν σε ξέρω. Και είμαι από την Γλυφάδα, αν ξέρει, ο τέτοιος ξέρει. Την Γλυφάδα. Ναι, την Γλυφάδα την ξέρουμε, ενώ ότι προάστια, πλούσια προάστιο είναι, ανέμορφη. Η Γλυφάδα δεν ξέρω. Είχε σπίτι εκεί πέρα ή απλά δούλευε? Είχα σπίτι, από εκεί είμαι εγώ. Όχι, εσύ, η γυναίκα. Η γυναίκα από το Σαντάσκι. Ναι, ρε, για να πάρει 30 χρονών γυναίκα αυτό 60, από το Σαντάσκι πρέπει να είναι γυναίκα. Δεν θα πάρει Ελληνίδα. Φιλέ! Αλλά δεν τη γνώρισα στη Βουλγαρία, τη γνώρισα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ήταν. Καταλάβαμε, ρε φίλε, εντάξει. Τα νούμερα δεν μας πήρε. Εγώ σε προκαλώ να πας να ρωτήσεις, εφόσον είσαι και οικονομολόγος, θα έχεις φαντάζομαι πολλούς γνωστούς στη Βουλγαρία, να δεις, δυστυχώς, εγώ δεν το λέω, να δεις ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες στην Βουλγαρία. Δυστυχώς θα δεις ότι είναι Έλληνες επιχειρηματίες. Κοπρίτες. Το ξέρω.
Αυτό είπα και εγώ, γιατί με όρμηξες. Το ξέρω. Δεν είναι για σένα, αυτό γίνεται, δεν είναι για σένα. Αυτό γίνεται τώρα. Όταν πήγα εγώ στη Βουλγαρία ήταν διαφορετικά πριν 10 χρόνια. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν είπα για σένα. Δεν μαλώνουμε. Τελείωσε. Έφυγε. Επόμενη γραμμή. Ωραίο. Γεια σου, φίλε. Μάλιστα. Ωραίο. Ναι, δεν το είπα για σένα, ούτε σε ξέρω. Τι να σε πω. Το Σαντάνσκι είναι ωραίο, εγώ πάει. Είπα όλα γιατί γίνονται. Όλα το μαλλίδι. Αλλά μ' άρεσε όταν ήταν 20, εγώ ήμουν 60. Μπερδεύτηκε. Όταν ήμουν 63, ήταν 30. Μάλιστα. 33. Άρα 30 εννοούσε προφανώ. Δεύτερος από το τέλος. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα. Λέγε. Θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα. Πες το. Έλα. Τι στοίχημα. Άμα αποκριθούμε στις ομίλες του Champions League. Χαρά στο κουράκι. Ναι. Θα μας πάτε στη Νέα Υόρκη. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Περιμένει τηλεόραση. Μαζί με τον Ασλάμ. Εντάξει. Με τον Ασλάμ. Εγώ, φίλε, θα σε πάω στην Τέκη, στην Καβάλα και στο Ιμαρέτ και θα σου πω ότι αυτή είναι η Νέα Υόρκη. Θεότητα σε έκανε, Μάριο. Σε έκανε τη θεότητα της Αιγύπτου. Άντε, θα πας πρώτη φορά που ο Ασλαμάς θα υποστηρίζει. Πάω. Γελάει, θα πάω τζάμπα στην Αιγύπτου. Γιατί γελάς, φίλε. Λέγε ρε φίλε. Άμα δεν προκριθούμε θα μας πάτε εσείς. Ωραίος. Nice. Έγινε. Okay. Έγινε φίλε. Καλό βράδυ φίλε. Σήμερα πάρε έγινε σπαοξής. Του πάει αργά. Σήμερα είσαι σπαοξής. Σπαοξάκι. Ξαναπήρε. Ναι. Πάμε στον τελευταίο κύριο. Τελευταία γραμμή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πέρα. Έλα φίλε. Πάω από Καταλωνία. Ποιο? Πάω από Καταλωνία. Ναι, ναι. Ωραίος. Λοιπόν, ο προηγούμενος που πήρε νομίζω είναι ο κλασικός ομονιακός ή πάνω στη Μοναστηρίου, πάνω Θεσσαλονίκη, που θα σου ζητήσει κανένα κατοστάριο, κανένα ευρώ τώρα πλέον και θα σε αρχίσει την ιστορία που είχε πάει στην Αγγλία, μετά που είχε πάει στην Ινδία και κατέληξε και αυτό που δεν ξέρει στο μυαλό του. Καλά, τον έφαγε ο Κωστής. Καλό, καλό. Λοιπόν, μια καταγγελία. Όταν λείπει ο Μαλάτος, απενεργοποιείται το chat. Η αλήθεια είναι ότι. Φαντάζομαι λόγω της έλλειψης τρολαρίσματος, αλλά καλό είναι να το ενεργοποιούμε για να μπορούμε να μιλάμε και μεταξύ μας οι φαν. Μία ερώτηση στο Μάριο. Μου φαίνεται ότι έχει μαλώσει ο κομμουνιστής του site του δικού μου με τον Σιζοδήμο για αυτό το θέμα και δεν τον αφήνει ο Σιζοδήμος να βάλει το chat. Κάτι τέτοιο έμαθα. Αν ισχύει, θα μου το πει ο Σιζοδήμος. Αυτό είναι κατόρθωμα του Σιζοδήμου, μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Για πάμε. Δεν γνωρίζω. Δεν πρέπει να είναι τεχνικό θέμα. Πρέπει να μην τα βρήκαν τώρα μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Όχι, όχι, δεν είναι τεχνικό. Το έχει φτιάξει, το έχει απενεργοποιήσει αυτό που είναι το λογαριασμό του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ είμαι σε αντιμαχώρηση. Καταρχήν, φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θα στήριζε τον κύριο Μαλάτο και τι πρέπει να αρχίσουμε να τον προωθούμε σαν αρχηγό κόμματο στο Λάος. Εννοείται, σαν αρχηγό κόμματο στο Λάος, εννοείται. Δούριο τύπο. Άμπραβο. Κι εγώ δηλαδή, γιατί τις προάλλες μου το είπαν για χάρη ναστιισμού. Και είπα, ποιους έχει το Λάος αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω για να τον ερωνευτώ, καλύτερους από τον κύριο Μαλάτο. Δηλαδή, μπράβο, ο Αϊβαλιώτης, ας πούμε, για ποιο λόγο να μπει και να μην μπει ο Μαλάτος. Και άποψη έχει και κουλτούρα. Έλα, μωρέ, τώρα που έβγαζε τα γκούρια και τα φυσέκια, να πούμε. Και γέλιο έχει πάνω απ' όλα. Γιατί ωραία, κάνε μου την ερώτηση που ήθελες. Έλα, ρε Μάρια, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι και Southampton, έχει και μια ιστορία εδώ. Τεράστια Southampton. Από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια δεκαετίας του 80, ματσάρα στο παλιό το Δεντέλ, γηπεδάρα, αυτό είναι κρυόκολο, στο Δεντέλ, με τις εστίες ξέρεις τόσες, 5 εκατοστά, δεν καταλάβεις αν μπαίνει γκολ ή όχι. Southampton Liverpool 2-0, με δύο απίστευτα γκολ του Ντάνι Γουάλας. Μία τρελή κεφαλιά και ένα bicycle kick, απίστευτα. Πώς θα θυμάται αυτά το Του χρόνου, πώς τη βλέπεις, γιατί ρε φίλε, κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε χρόνο τελευταία αγωνιστική. Προς το τέλος, τον υποβασμό κυνηγάμε να γλιτώ. Έμαθε να επιβιώνει, εντάξει, έμαθε να επιβιώνει. Γάβρος έχει γίνει, ρε φίλε, ό,τι καλό παίχτη έχουμε, τον δίνουμε. Ναι, αυτό, ναι. Τέλος πάντων, και ένα τελευταίο πράγμα. Νομίζω ήταν λίγο άδικο αυτό που πάνε ότι για καλά στην Αθήνα δεν ψηφίζουν οπαδικά, γιατί το λογοτομημένο Μπαρακούντα, νομίζω τους ψήφους τους πήρε πιο πολύ από τους Γάβρους. Που είχε φάει πολύ προπαγάνδα ο κάθε γάβρος εκείνο ότι το κύπελλο για το πρωτάθλημα το χάσαν για το ΣΥΡΙΖΑ. Το φασούλα δήμαρχο κάνανε, ρε, τι λες τώρα. Αλλά θα πεις Πειραιά είναι. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε δήμαρχο, και η ΑΕΚ έβγαλε, ο Ολυμπιακός έβγαλε, όλοι βγάλε. Αντού τα ίδια είναι.
Δεν θεωρώ ότι σωστό αυτό να ψηφίζει ο κόσμος με... Σωστό, ξεσωστό αυτό είναι, φίλε. Μου επιτρέπει μόνο για το Φασούλα. Μπούτια, βυζιά και κόλους ψηφίζει ο Έλληνας και το τομάρι του κοιτάει στην ψήφο. Τα μακεδονικά, τα πατριωτικά, τα είδατε τα χαίρια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα έβγαινε ο Μαλάτος και έλεγε μαζί με την εκπομπή του Στέφαν 12-2, πολύ ωραία εκπομπή, αντικατέστησε ουσιαστικά τους χοντρούς του Μεσονυχτίου, για να στηρίζουμε λίγο και τα δικά μας τα παιδιά. Βγήκε ο Μαλάτος και είπε: είναι λέει κατακαιρματισμένος ο πατριωτικός χώρος. Δεν έχω πρόσβαση στο Skype και σε αυτά, για να το πάρω ένα τηλέφωνο, δεν είχα και όρεξη δηλαδή. Και να το ρωτήσω. Και να το ρωτήσω, αυτοί όλοι ανενωθείτε που λέτε ότι είστε κατακαιρματισμένοι, 1,5% θα πάρετε. Πόσο? Πόσο θα πάρουν. Φάιλος Κρανιδιώτης, 0,60. Λαός, 1 και κάτι. Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν θεωρείται πατριωτικός χώρος. Α, θεωρούν πατριώτες. Ρελόπουλος. Ούτε και αυτό ξέρω τώρα. Και αυτοί. Ναι. Σ' ακούω, φίλε. Ναι, αν βγει λοιπόν ο Μπαρακούντα εκεί Κινουδού, τι επίπτωση νομίζεις ότι θα έχει στο πρωτάθλημα? Ο Μπαρακούντα. Σε σχέση με τον Γκάβρο. Θα γίνει μια πρωταθληματάρα του χρόνου, ναι, πιστεύω. Θα γίνουν μεγάλες μάχες και πολύ παρασκήνιο θα παιχθεί και πολλές λυκοφιλίες θα υπάρξουν και διαιτησίες περίεργες θα έχει, ξύλο θα έχει. Χρόνου και διαιτησίες θα έχουν πολύ ψωμί, φίλε. Και θα είναι μια σεζόν η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή. Τη φετινή που... Άχρωμη, άγευστη, άοζη, μια κρυόκολη. Μια κρυόκολη. Εδώ ρε φίλε, ξεκινήσαμε φέτος εμείς, στα ΠΑΟΚ θα πω, με μείον 2 και το πήραμε με κατεβασμένα χέρια. Δεν θα είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι οι Γαβροί πλέον θα είναι στον περσινό το Λούκι να μην βάζουν λεφτά και να είναι αδιάφοροι. Και ο Γενάρης θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και γιατί ξέρεις τι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, να το πούμε λίγο γι' αυτό, φέτος που έχουν, πέρσι είχαν και το άλοθη της κυβέρνησης και δεν λέγαν τίποτα. Φέτος θα πούνε στον πρόεδρό τους να τον ορμήξουν. Θα πούνε, κάτσε ρε φίλε, υποτίθεται ότι εμείς αυτούς τους ψηφίσαμε για να έρθουμε. Θα ορμήξουν. Ναι. Ξέρεις πώς θα διοριστούν στο Δήμο Πειραιά. Πιστεύω θα ορμήξουν. Γιατί ξέρεις τι θα πούνε. Μόλις τα κεφάλια εμείς εσάς μας βάλατε να τον ψηφίσουμε το συγκεκριμένο κύριο για να ξανανεβούμε στα πράγματα. Και τώρα πάλι είμαστε δεύτεροι. Ναι. Ναι. Άμα τους... Κοίταξε, άμα τους διορίσουν. Κοίταξε, για μένα η παλέμα. Ένα λεπτό. Θες να κλείσεις? Σ' ακούω. Οι οργανωμένοι οπαδοί και οι παλέμαχοι είναι φύρες για τις ομάδες. Φύρες μεγάλες. Γκάγκρενες. Ονοείτο. Μόνο ζημιά είναι. Δηλαδή, τι δουλειά να τέσουμε να μην τα πούμε. Οπότε, απ' την άλλη πλευρά, η θύρα 7 δεν μιλάει. Εσύ πιστεύεις ότι ο Σταμάτης ο Καραμαλής έβαζε τους παλιούς υπεράδες στο Δήμο επειδή τους αγάπησε? Το τομάρι του κοίταγε ο συγχωρεμένος. Σου λέει, αυτοί βρίζουν όλο τον κόσμο, θα τους βάλω εγώ στο Δήμο να με βρίζουν εμένα. Έτσι λοιπόν, μπορεί μια ομάδα να βγαίνει τέταρτη και να έχουν όπως οι αεξίδες όραμα το γήπεδο, να μην μιλάνε γιατί τους έχει ξεδοντιάσει ή να τους απειλήσει ή να τους διορίσει ο Ισδήμοντε Μελισανίδης. Οι συνδικαλιστές για μένα δεν είναι του γούστου μου ο συνδικαλισμός. Και οι οργανωμένοι οπαδοί είναι συνδικαλιστές. Για μένα είναι θύρες. Λοιπόν, την άλλη, όπως και οι παλέμαχοι. Ο παλέμαχος τι είναι? Παλέμαχοι, εγώ θα σου δώσω. Παλέμαχοι είναι μεγάλες θύρες. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος, αν είδες, και τα τελευταία χρόνια γενικά με Πισαβίδη, επειδή πέσαν λεφτά στην ομάδα, έχει παρελάσει ο κάθε παλέμαχος. Και επειδή μάθαμε και παίκτες του οποίου δεν ξέραμε, μας λένε ότι είναι παλέμαχος στον ΠΑΟ. Σε μένα δεν. Με εξαίρεση, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποιον εννοώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος και όταν ήταν στον ΠΑΟ είχε λεφτά. Και δεν είχε ακουστεί καθόλου. Και ήταν ίσως από τους μεγαλύτερους παίκτες που περάσαν την ιστορία του ΠΑΟ, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Και δεν τον άκουσα να τον αναφέρουν καθόλου. Και ούτε δημοτικό σύμβουλο, βάζει τίποτα. Ποιο είναι? Δεν θέλω να πω. Είναι, δεν θέλω να το πω. Μεγάλο ηλικία. Βέβαια. Σπαλιά τη μεγάλη σχολή. Τον έχουν κάνει πέρα για κάποιο λόγο. Πιστεύω ο ίδιος δεν ασχολείται. Γιατί είχε κάνει κάποτε πλούσιο γάμο. Έχει λεφτά, δεν έχει ανάγκη. Δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ποιο έκανε ένα πλούσιο γάμο και δεν τον ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Α, ναι. Αυτό που δεν πήγε στην ΑΕΚ ποτέ γιατί τον ζήτησε ο Μπάρμπαρο και έμεινε στον Μπάρμπαρο. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το πει. Τέλος. Λοιπόν. Σωστό. Τον είδες ποτέ να γλύφει κόκαλα και να πηγαίνει εκεί δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες? Όχι. Όχι, αλλά είναι 15 χρόνια στην ομάδα. Αλλά είναι συνέχεια. Στην ομάδα. Στην ομάδα. Ο Βολτέρος. Ναι, Βολτέρος. Ο Βολτέρος. Λοιπόν, τέλος, δεν θα πούμε άλλο. Θα πούμε ότι το άλλο Σαββατοκύριακο το Ελληνικό θα είναι και η Δευτέρα Αργία, θα είναι μια σύψη της ελληνικής κοινωνίας.
Νομίζω ότι τα πρώτα εγκεφαλικά, οι πρώτες ηλιάσεις θα... και τα πρώτα δυστυχήματα στον δρόμο θα γίνουν τότε. Πώς θα γίνει την άλλη Κυριακή, θα βουλιάξουν την παραλία. Θα βουλιάξουν την δρόμο παραλία. Το κυριότερο, ξέρεις ποιο είναι, ναι. Ότι κλείνουν τα σχολεία. Ναι, 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 και οι πανελλήνιες και αυτά. Τελειώνουν και οι πανελλήνιες. Ναι. Κλείνουν και τα σχολεία. Πέφτουν μαζί. Οι φοιτητές οι περισσότεροι δεν έχουν αρχίσει στο φουλ την εξεταστική. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα γίνει κυριολεκτικά τη κολάσεω. Πάντα γίνεται. Οπότε. Η τελευταία εκπομπή θα, πίσω, θα γίνει 24 του μηνός. Πέρσι ήταν 1 Ιουνίου. Κυριακή. Και αν ο Μπουγκάτσας επιστεί. Ο Μπουγκάτσας. Γιατί πήγαμε για ένα φαγητό, εγώ, του Λίκο Μπουγκάτσας, ο Τρέγιας, σε ένα μαγαζί τέλος πάντων, για να κάνουμε μια τελευταία 30 Ιουνίου επαιτειακή κτλ. Ο Μπουγκάτσας έχει τις αισθάσεις του. Γιατί βρίζει τον Άρη, θα μορμήξουνε απλά πολλά. Τέλος πάντων, άμα θέλει να έρθει, ας έρθει. Είναι θέμα που κάτσε αυτό, τον περιμένουν και οι οπαδοί του κτλ. Οπότε, εάν δεν έρθει ο Μπουγκάτσας, θα τελειώσουμε την επόμενη Κυριακή και θα ξεκινήσουμε 8 Σεπτεμβρίου, γιατί 2 Σεπτεμβρίου θα πάω διακοπές μια εβδομάδα σε ένα ελληνικό. Φέτος αργά ξεκινάμε, πολύ αργά. Όχι, διακοπές. Όχι πολύ αργά. Γιώργο, νορμάλ ξεκινάμε. Ναι. Η ανομαλία ήταν. Θυμάσαι πέρσι, ναι, μετά το Σφίγγμα. 28 Αυγούστου. Την άλλη φορά από Night Stalker. Ναι. Όχι. Εντάξει, πάλι θα τρέχουμε και το 27 Σεπτεμβρίου. Πάλι θα τρέχουμε μετά το Street Mode. Α, επειδή. Ναι, γιατί πήγα λάθος τώρα. Εσείς, συγγνώμη λίγο, δείξε με. Εσείς, ρε παιδιά που κάνατε το Street Mode, θέλω λίγο να βγείτε και να δικαιολογηθείτε στα site, γιατί δεν απαντάτε και στον κόσμο. Με ποια λογική το πήγατε 27, 28, 29. Αφαιρέσατε, όπως έχει πει και ο Μάριος, όλο το καλοκαίρι. Εμείς το λέμε με αγάπη. Ναι. Το λέμε με αγάπη. Ακριβώς, επειδή το στηρίζουν την πρώτη μέρα. Αφαιρέσατε όλο το καλοκαιρινό στοιχείο του Street Mode. Το βάλατε σε μια περίοδο στην οποία το μεγαλύτερο φεστιβάλ. Στην Βόρεια Ελλάδα, σαν τρίμερο, σαν ροκ. Πού γίνεται. Και όχι μόνο ροκ και αράπ. Στο Fix, στο Fix Open Air, εδώ κάτω. Εδώ στο λιμάνι, στο ανοιχτό. Καταρχά, θα παρακαλάμε, θα είμαστε με λαμπάδες αναμένες. Να μην βρέξει. Ή να μην βγάλει πολύ κρύο. Έτσι ακριβώς. Θυμίζω πριν 3 χρόνια Dead και Dance. 8 με 10 Σεπτέμβρη η άλλη είχε παγώσει η τραγουδίστρια. Έβαζε την πιάνανε εδώ πέρα με παραμάνες τη γυναίκα. Να μην πάθει καμιά. Ψήξη. Πήγατε και το κάνατε αντί για τέλη Αυγούστου που για μένα ήταν ιδανικό γιατί γύριζαν όλοι. Το κάνατε τέλη Σεπτεμβρίου. Ανοησία. Εσύ και γενικά τα φεστιβάλ αντί και στην Ευρώπη και παντού. Δεν γίνονται εκείνη την εποχή. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, τα είπαμε. Με αγάπη αυτό, ναι, έτσι. Καλά, εντάξει, δεν το σκάρουμε. Εμείς να πάει καλό. Και με το αεραδιάλο. Διαφημίσεις. Τέλος. Τα λέμε τη μέθ' επόμενη Κυριακή. Άντε σε δύο εβδομάδες. Είμαι πολύ ακόμα, ρε φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό